Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Κολυμπώντας ήρθαμε, γι' αυτό και αυτή η καθυστέρηση, έστω και το ελάχιστο καθυστέρηση είναι. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4 με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Οίκων, το Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο, ο οποίος αγνοείται, αυτή είναι η αλήθεια, μέσα στα νερά. Ελπίζουμε να μπορέσει και αυτός κολυμπώντας έρχεται. Δεν ξέρει να κολυμπά, αλλά επειδή είναι φελός, λογικά θα επιπλέει, δεν τον φοβάμαι. Είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις εκείνες που δεν ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, οι φελοί επιπλέουν. Οπότε θα επιπλέψει ο φαλακρός, δεν υπάρχει, δηλαδή να τον φοβάστε από οποιοδήποτε άλλο καιρικό φαινόμενο. Από τέτοιο, το οποίο δεν είναι καιρικό φαινόμενο, θα σας πω σε λίγο, γιατί είναι πολλά έτσι τα φοβερά και τρομερά τα οποία συμβαίνουν και κάποιοι δεν θέλουν να τα δούνε πραγματικά, να τα κοιτάξουν στα μάτια. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς τηλεφωνείτε έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί θα σας δώσουν την οριστική λύση σε ένα λεπτό, φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει το www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να το λύσετε, να το πάρετε ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν όπως μόνο αυτοί γνωρίζουν, στο www.listoparto.gr, περισσότερα για όλους εσάς.
Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Αριστοτέλειο, για το Magic and Illusions. Λοιπόν, το Μετρόπολης 95,5 σας στέλνει σε ένα σοου γεμάτο μαγεία και ψευδεστήσεις, ένα θέαμα που συγκινεί, συναρπάζει και διασκεδάζει. Ο Γιώργος Παμπουκίδης είναι ο μάγος που ξεχώρισε το σοου Ελλάδα Έχει Ταλέντο, άφησε έναν από τους κριτές το πολυπληθές ακροατήριο, μικρούς και μεγάλους τηλεθεατές, που τον επιβράβευσαν με την ψήφο και τον οδήγησαν στον τελικό του διαγωνισμού. Ανήκει σε έναν από τους πιο πετυχημένους μάγους και ψυχαγωγούς διασκεδαστές διεθνώς. Έχει εκτελέσει χιλιάδες παραστάσεις σε Las Vegas, Παρίσι, Λονδίνο, Πεκίνο, Τόκιο και άλλες μητροπόλεις, στα μεγαλύτερα θέατρα, καζίνο, κουραζιερόπλια, καλά και φυσικά τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει εμφανιστεί σε αναρρύθμιτα τηλεοπτικά σόου παγκοσμίως και έχει ήδη τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Merlin Award, το Oscar στον κόσμο των μάγων. Εντάξει, έχει βραβεία για όλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό το σόου και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να στείλετε ένα μήνυμα και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Υπενθυμίζω και πάλι τον τρόπο του διαγωνισμού. Α02 κενό. Μάγος ονοματεπώνυμος το 54344. Με ένα μήνυμα κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Οι 10 πρώτοι που θα στείλετε τώρα θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτό το σόου, το οποίο είναι στις 11 του μηνού, στις 9 το βράδυ. Εντάξει, 11 Μαΐου, αύριο δηλαδή, Παρασκευή, στις 11 το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την υπέροχη παράσταση με ένα απλό μηνυματάκι. Απολαύστε το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος με το goldball.gr. Αποκλείστε σήμερα με ένα κλικ και μόλις με 6 ευρώ εισιτήριο εισόδου 2 ατόμων και μία μπύρα ένα άτομο για την live μετάδοση τελικού, του τελικού κυπέλλου Ελλάδος ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη γιγανταοθόνη του Θέατρου Βεργίνα, του Ρίτζι Καζίνο, στο Σάββατο 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Με ποιότητα εικόνας high definition και ακριτική οπαδική ατμόσφαιρα στην μεγαλύτερη κερκίδα της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα κλικ στο www.goldmall.gr. Όχι μόνο με τη βροχή, αλλά με οποιασδήποτε συνθήκες θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι χρησιμοποιούμε για τον κινητήρα του αυτοκινήτου μας. Για τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας έχουν δημιουργηθεί τα καλύτερα λιπαντικά, τα λιπαντικά VEC, τα οποία έχουν γίνει από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη, για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά VEC γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEC είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπαση στον κινητήρα σας. Νιώσετε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG, κυρίες και κύριοι. Οφελός επιπλέει και έφτασε. Καλώς το να. Εγώ είμαι φελός. Ναι, φυσικά. Λέω, μην ανησυχείτε για τον Κωστή. Καταρχήν δεν είσαι και εγώ φελός. Εντάξει, λέω, αποκλείεται να πάει από το νερό. Φελός είναι, θα επιπλέψει. Μπράβο Γρηγόρη, έχεις χιούμορ αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Κάτι έμαθα από σένα. Μπράβο Γρηγόρη. Κάτι απέκτησα. Κάτι έκανες, κάτι έκανες. Λοιπόν, ναι. Πώς την είδες στη βροχή? Ποια βροχή ρε κόκκινε? Πώς την είδες στη βροχή? Ένα τέταρτο έβρεξε ρε κόκκινε. Υποτέψατε απεθάνετε. Παρασύρθηκε η γριά επάνω. Παρασύρθηκαν τα αυτοκίνητα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι στις υποδομές κλέβαν όλοι εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, αυτά όταν γίνονται στις μεγάλες πόλεις στις ευρωπαϊκές. Και εκεί κλέβουν. Ναι. Μάλλον, ναι. Και γιατί λες για τους Έλληνες? Ότι οι Έλληνες. Οι αρχικλέφτες. Οι Έλληνες είναι δεδομένοι. Οι αρχικλέφτες. Ναι. Ενώ οι άλλοι που πλημμυρίζουν. Δεν με νοιάζει ρε κόκκινε. Εσείς φέρατε τα φώτα του πολιτισμού εδώ πέρα. Εσείς φέρατε τη δημοκρατία, ιατρική, ο Ιπποκράτης. Άκου να δεις. Ναι. Οι αρχαίοι, αν είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν και να δούνε τι γίνεται στην Ελλάδα, θα λέγανε. Από τα Ξάμιν. Αυτή δεν είναι δική μας. Έπεσε 10 λεπτά μια βροχή. Αυτή δεν είναι δική μας, αποκλείω. Ωραία, έπεσε μια βροχή, βουλώσαν οι τρύπες. Δεν έπεσαν 10 λεπτά, δεν βουλώσαν οι τρύπες. Ναι. Καταρχήν, ήταν ένα τροπικό φαινόμενο. Ήτανε? Ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τροπικό φαινόμενο. Ναι. Μάλιστα. Ακραίο καιρικό. Ρε κόκκινε, σακούνε ρε κόκκινε, τώρα γελάει ο κόσμος. Μας γελάει. Τι τροπικό φαινόμενο. Ρε φίλε, ατροπικό φαινόμενο. Δεν μπορεί Μάιο μήνα να ρίχνει χαλάζι. Χαλάζι ρίξε. Φυσικά. Πού το είδε το χαλάζι? Τώρα τι να σου πω, εντάξει, εσύ τώρα πες ότι... Πνίγηκε κανένας? Δηλαδή πρέπει να πνιγεί. Δηλαδή ρε απολύτης, είναι δυνατόν να πέσει ένα τέταρτο βροχή και να πνιγούμε μέσα στη Θεσσαλονίκη? Πρέπει να πνιγεί άνθρωπος?
Μα είναι λογικό να πνιγεί άνθρωπος όταν στα έργα των υποδομών έχετε κατακλέψει το σύμπαν. Φυσικά, ό,τι επιχορήγηση έχετε πάρει εδώ πέρα, ναι, την έχετε φάει. Ναι. Την έχετε κάνει βίλες, την έχετε κάνει σουτσουκάκια, την έχετε κάνει γκόμενες και δεν έχετε κάνει τίποτα. Τώρα να έρθει η Ένωση και να πει: πάρτε 10 δισεκατομμύρια να φτιάξετε υποδομές στην πόλη, τα 8 θα τα φάτε. Τι κλαίτε όταν πιάνει. Από έργα τα πιάνει όλα. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Τι κλαίτε τώρα δηλαδή που πνίγεται ο κόσμος, αφού κλέψατε τα λεφτά. Οτιδήποτε έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κλέβετε. Οπότε μην κλαίτε που έπεσε τροπική βροχή. Αφού είναι, έτσι έγινε. Ναι, πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Έτσι στο Δερβέν λέει τελείωμα προς Θεσσαλονίκη, αλλά πάρει σε φορτηγό τα αυτοκίνητα είναι άπειρα. Ναι. Μας ενημερώνουν. Και να μην τρέχετε στο Δερβένι αφού οι δρόμοι εκεί είναι άδειλοι. Αντί να τρέχετε με 150 με κάτι λάστιχα που τα αλλάζει κάθε 8 χρόνια, πάτε με 70. Αν πας με 70, δεν σκοτώνεσαι. Θέλετε εκεί με 180 να τρέχετε. Δεν στο Δερβένι. Ναι. Αυτοί χτες στη γέφυρα του Κηφισού που χαθήκανε με πόσο. Αυτοί που χάθηκαν στην γέφυρα του Κηφισού. Με πόσο πηγαίνανε. Τι, ποιος. Λες με 70 δεν παθαίνεις τίποτα. Ναι. Όχι, λέει με 70 δεν παθαίνεις τίποτα. Αν συγκρουστούν με τοπικά δύο αυτοκίνητα με, ναι, 50 χιλιόμετρα την ώρα, ναι, είναι θανατηφόρατη. Εάν είσαι δεμένος και έχεις άκουγε με 50 χιλιόμετρα όταν τον κύριο Ταμπούρι που είναι ειδικό. Να στο ταμπούρι και τα ταμπούρια, ρε κοκκινά στο ταμπούρι. Δεν ταμπούρι. Άμα δεν θες με τη ζώνη και έχεις σάκους αερόσκοπους και έχεις αυτοκίνητο και όχι κουβά όπως έχεις εσύ και εγώ, σώνεσαι να πούμε. Ο Χομπούζος έρχεται. Τι έγινε, Γιώργο? Κάτι έγινε, τι. Τι. Οι νικητές για το μάγο, δύο έβγαλε. Ποιον μάγο, ρε. Βασίλη Σταυρίδη και. Κεσίδης Ηρακλής. Κεσίδης. Ναι. Ποιος αυτός που έβγαινε στη θάσο τους. Σεχίδης ήταν εκεί. Σεχίδης ήταν εκεί. Ακούς κάτι σε είδηση. Τρομοκρατήθηκα τώρα. Γιατί. Τι μάγο λέει αυτό, τι μάγο. Έχει ένα σοου στο Αριστοτέλειο αύριο. Με μάγο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε κι εμείς. Να πάμε. Αλλά εγώ θα ταξιδεύω αύριο, δεν θα χάσω το μάγο. Λοιπόν, περίμενα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι γίναμε εμεί και όμοι. Λοιπόν, άλλους τρεις θέλω και τελειώσουμε τη δεκάδα. Ωραία, άντε τελείωνε. Πάμε θέματα, πάμε στα θέματα. Περίμενε, περίμενε. Ναι, άντε, λέγε. Ναι. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες. Πώς μπορεί να δει κανείς ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κάμερα σε μένα, δώσε εδώ. Εσύ τώρα νομίζεις ότι αυτό είναι κάτι τυχαίο που έγινε σήμερα. Ναι. Τυχαία έγινε αυτό. Τυχαία έγινε, τι. Α, είσαι φελός. Τώρα το λέω σοβαρά. Είσαι φελός. Δηλαδή, πάνε οι αλόθρες και οι κουμουνισταράδες θες. Περνάνε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν. Πριν δύο μήνες το είπα. Και το είπε. Τώρα το ψηφίσανε. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να ψηφίσει. Και πιστεύει ότι θα υπάρξει η οργή του Θεού. Να τα νερά! Θα έρθει σε λίγο η φωτιά και οι ακρίδες. Okay, αυτά τα λέγανε πριν 300 χρόνια στους ανθρώπους και τα πιστεύαν. Μην τα λες τώρα στο ράδιο. Εσύ δεν σε πιστεύει κανένας. Καλά, λοιπόν, καλά, καλά. Εσύ τραγούδα. Το άλλο καταρχήν, μην κατηγορείς τους κομμουνισταράδες. Διότι ψήφισαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα αυτό το πράγμα. Ντροπή του! Άστα, άστα, μη, μη. Ντροπή του! Ναι, ναι, μη, μη, μη. Πρώτον, δεύτερον. Ντροπή! Έκανα ένα λάθος εχθές με την Χρυσή Αυγή. Το παίρνω πίσω. Είχα πληροφορηθεί ότι δήλωσε μόνο παρόν η Χρυσή Αυγή. Όχι, ψήφισε κατά. Εμένα με ενδιαφέρουν τα κόμματα τα οποία έχουν άποψη. Είτε υπέρ είτε κατά να έχει άποψη. Ναι. Οπότε αυτό είναι πολύ τίμιο. Αρχίνοι που είναι κότες είναι κουκουέδες. Οι οποίοι δεν ψήφισαν ούτε ναι ούτε όχι. Κότες γιατί. Κότες. Άμα γίνεται ένα γεγονός τέτοιο, θα είσαι υπέρ ή κατά. Δεν μπορεί να είσαι κότα. Εννοείται να γιάσει το στόμα σου. Να γιάσει το στόμα μου, πότε να γιάσει το στόμα μου. Ούτε να πεθάνω θα γιάσει το στόμα μου. Είναι κότες, λέει, κουκουέδες. Και αν είναι κανένα κουκουέ που ακούει, να βγει όταν ανοίξουμε γραμμές να μου πει γιατί δεν είναι κότα. Σε μία χώρα. Ναι, μη. Όπου τα πάντα, ναι, είναι ελεγχόμενα, ναι, από του αφεντάδες. Βγήκε η Χρυσή Αυγή και λέει δεν θέλω. Βγήκαν κάποιοι βουλευτές και είπαν δεν θέλω. Εντάξει. Το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και κάποια άλλα κόμματα είπανε θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασε το νομοσχέδιο. Η Χρυσή Αυγή λέει δεν θέλω. Καλός ή κακός. Εγώ δεν πω ότι συμφωνώ ή όχι, είχε άποψη. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν πω συμφωνώ ή διαφωνώ, είχε άποψη. Λέει ναι στο γάμο των ομόφυλων και ναι και στην υιοθεσία. Πάρα πολύ ωραία. Κρίνονται γι' αυτό. Αν δώσουν δηλαδή δουλειές. Και που είναι κόκκινε, θα σε βγάλω, δώσουμε δουλειά. Αν παίρνει 4.000 ευρώ, θα πει όχι, ψηφίσατε για την υιοθεσία και εγώ δεν θέλω τη δουλειά. Πού κολλάει αυτό. Που κολλάει στην τσέπη σου, κολλάει. Ρε. Κάνει τον ταΐ εδώ πέρα, αλλά άμα έρθει καμιά διαφήμιση από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πει φέρτε να δω αφέντη. Άτσαρον εκάτερον. Άτσαρον εκάτερον. Κουκουέδε, έλα εδώ. Κουκουέδε, είστε απαράδεκτοι που δεν ψηφίσατε. Είτε ναι, είτε όχι, έπρεπε να ψηφίσετε. Όχι μόνο η Coca-Cola, οι συνδικαλιστέ και 1η του Μάη και 3 του Απρίλη. Δεν ψηφίσατε χθες. Είναι μελάνομα. Έχει σύγχυση. Ποιος έχει σύγχυση? Εσύ. Γιατί πλήρη σύγχυση. Γιατί έχω πλήρη σύγχυση? Γιατί. Δεν ψήφισαν οι άνθρωποι. Δεν ψήφισαν, είναι σωστό αυτό. Αυτό λέω, ρε κόκκινε, τόση ώρα. Ότι δεν είναι σωστό αυτό. Απαράδεκτο. Τώρα, άμα θες πριν τον τελικό που δεν πουλάει
Γιατί δεν γεμίζουν τα πούλμα οι παοξίδες. Να πούμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, πες ότι γουστάρεις, εγώ εδώ είμαι. Να κραυγάζεις χριστιανικά. Η εκκλησία βγάλει καμία ανακοίνωση επίσημη. Περιμένω να ακούσω. Περιμένεις να ακούσεις. Γιατί να βγάλει, ρε, οι άνθρωποι είναι προοδευτικοί. Γιατί να βγάλουν. Δεν υπάρχει. Άμα μπορεί και βαφτίζουν τα παιδιά και βγάζουν λεφτά, γιατί να πούνε όχι. Άμα τους παντρεύουν. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ σοβαρά. Άμα είναι του. Λέω κάτι πάρα πολύ σοβαρά. Και πέρα από τη βλάκα. Τα παιδιά. Ναι. Τα ρωτήσατε. Τι παιδιά. Γιατί εσένα όταν σε είπανε Γρηγόρη, σε ρωτήσανε. Υπάρχει. Όταν σε πήγαν στο σχολείο, σε ρωτήσανε. Υπάρχει. Όταν σε τραβάγαν τα εμβόλια. Αυτό διορθώνεται. Και έμεινε κουσουρλή από τα εμβόλια. Αυτό διορθώνεται. Ποιο διορθώνεται. Το να βαφτιστείς. Λες μια μέρα δεν πιστεύω. Πιστεύω κάτι άλλο και το τι έγινε. Αυτό δεν σε ρώτησε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το να σε μεγαλώσουν όμως δύο γονείς του ιδίου φίλου, ναι, αν αποδειχθεί μεθαύριο, ναι, ναι, και πραγματικά ότι δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά, ναι, ναι, και ψυχικά. Τώρα σε πιέσε ο πόνος. Όχι, από την αρχή. Όταν του ιδίου φίλου σε πετάνε στα σκουπίδια για να σε πάρουν στο ίδρυμα, αυτούς τους γονείς γιατί δεν τους κάνεις τίποτα, ρε κόκκινε. Τι πάει άλλη, ανοίγει τα πόδια, μπαίνει ο άλλος μέσα. Ποιος διαφορά. Αχ, βαχ. Το αντιθέτω. Πυροβολάει μέσα να πούμε, γεννιέται το παιδάκι. Σωστά. Δεν μπορώ να το μεγαλώσω. Σωστά, εγώ σήμερα σκύλο έχω, 70 ευρώ μου φύγανε. Όχι λαιμό να το βάλω, όχι το χάπι της καρδιάς, όχι το χάπι της ποδιάς. Δεν το ξέρεις. Είναι και άσχετος. Είναι και φιλόσοφος, είναι και άσχετος. Μην γελάς, ρόμπα θα γίνεις. Δεν ξέρω. Κάθε μήνα ο σκύλος παίρνει για το σκουλίκι της καρδιάς. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Αφού δεν το ξέρεις γιατί είσαι ποτέ ζώο στο σπίτι. Το μόνο ζώο στο σπίτι είσαι εσύ. Το μόνο ζώο που έχω είναι 2 ώρες κάθε μέρα σε ένα ραδιόφωνο. Πού να ξέρεις από ζώα. Αγαπάω τα ζώα. Α, γι' αυτό επειδή σου δίνω χάπι. Θέλω να σου πω, ρε κόκκινε. Πας, έχεις ευθύνη. Θα αρρωστήσει το ζώο, θα κάνει ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά. Θα πρέπει να το πας. Θα χέσει το ζώο στον δρόμο, πρέπει να μαζέψεις το κόπρανο. Θα κατουρίσει, πρέπει να έχεις το μαντίλι. Το κατάλαβες. Πάει ο άλλος, κάνει παιδί, το πετάει. Δηλαδή αυτά τα κολοζευγάρια που πετάνε τα παιδιά, δεν τα λέτε τίποτα, σας πείραξαν τα ομόφυλα ζευγάρια. Ερώτηση. Στα ιδρύματα, στα ορφανοτροφεία που τα διάζουν και τα κάνουν και γίνονται ομοφυλοφιλικά. Με συγχωρείς, τώρα θα μιλήσω εγώ. Στα ιδρύματα που. Έλα λεπτό. Στα ιδρύματα που πάνε αυτά τα παιδάκια, τα καημένα, και γίνονται εκεί πέρα σεξουαλικά όργια και τα κρύβεται και έχουν γίνει πολλές φορές. Σταμάτα. Κάνει διάλογο τώρα. Ναι, διάλογο κάνω. Σας έπιασε ο πόνος. Σε ποιο? Σας έπιασε ο πόνος τώρα. Ενώ να κρεμάζουν όλους κερατάδες που κάνουν τέτοια πράγματα. Ενώ ψηφίζετε τα κόμματα που τα περνάνε, ναι, άμα σας δώσω κάνω κομμάτι μπριζόλα. Δεν είναι έτσι. Ναι, άκου τώρα που δεν είναι έτσι. Άμα σας δώσω κάνω κομμάτι μπριζόλα, σου δώσω καμιά δουλειά, κάνω αυτό, καμιά χορηγία. Καλός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα ψηφίσει, ένα λεπτό. Άμα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τα ομόφυλα ζευγάρια, νεκράζουμε, αλλά μετά θα έρθει η Ράπτη εδώ και ο Καλαφάτης και ο άλλος ο φίλος ο Μάρτας θα ζητήσουν αυτό. Άμα σου δώσω κάνω 500 άρκο, θα χοροπηδάς και θα κάνεις διαφήμιση. Γι' αυτό λοιπόν μην μιλάτε πολύ. Εσείς που είστε, ας πούμε, οι χριστιανόφιλοι. Λέω σε μια χώρα. Μια άστιμη χώρα, ρε κόκκινε. Όπου δεν έχουν διορθώσει πολλά κακό κείμενα. Άσε τα κείμενα. Και θέλουν να το παίξουν προοδευτικοί. Τι θέλουν να το παίξουν προοδευτικοί. Όταν. Η Νέα Δημοκρατία προοδευτική είναι, ρε, που ψήφισε. Όταν. Ε? Όταν. Τι όταν. Υπάρχουν ένα σωρό κολλήματα. Ναι, ναι. Και κάποιο για να υιοθετήσει παιδί περνάει τα πάθη του Χριστού. Ναι. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση είναι γελία. Και είναι φθηνός λαϊκισμός. Σιγά, μη. Εντάξει. Ναι, αλλά και έχεις σκοπό την ψηφοφυρία. Όταν θα ψηφοφυρία, όταν θα ψηφίσεις χοντρέ. Άκουσες το ζούπα. Άμα σου πει ο Μάρτας, πάει κάνει χιλιαρικάκι, κάνεις διαφήμιση, κουλουτούμπες θα κάνεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες τι σε λέω εγώ τώρα. Πολύ φθηναδούρα είσαι, διάλειμμα. Σιγά, σιγά, ρε, σαν τουιτσάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετιανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Αργωνία, ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει, αν πάτε εκεί, να έχετε λύσει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά για όσοι έχουν πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Μαζί μας, εδώ στο Μετρόπολης 95,5, είναι το νέο κατάστημα Κοσμάγουλου, το οποίο έχει ανοίξει τον Εύασμο στην Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303, εκεί που υπάρχουν 1100 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης και φυσικά τα χρώματα τα οποία είναι νούμερο 1, έχουν την υψηλότερη καλλιπτικότητα και δοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασ 1 και δεν είναι άλλα από τα Vitex Classic. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγουλου και φυσικά στο νέο κατάστημα Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε να πούμε, είπες ότι είχες να πεις, σε άκουσα. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου για αυτά που λες. Εγώ δεν συμφωνώ με τη συμπεριφορά των Ελλήνων
που άμα δουν πολιτικό στο δρόμο κάνουν κάμψεις, ζητάνε, ναι, ζητάνε χάρες, παίρνουν ύφος ευγενικό και μετά κάνουν στο καφενείο τους νταΐδες, βρίζουν να πούμε κτλ. Ψηφίζουν οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν χειραψία, όλα αυτά τα οποία αύριο θα ψηφιστεί το μακεδονικό, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, έχω την πληροφορία, θα ψηφιστεί και το μακεδονικό. Στα Σκόπια θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Θα περάσει πάλι και αυτό από τη Βουλή. Μακάρι να βγεις ψεύτης. Γιατί να βγω ψεύτης, αφού είναι δρομολογημένο, πώς θα βγω ψεύτης. Μακάρι να βγεις ψεύτης. Δεν μπορώ να βγω ψεύτης. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν θα βγω. Οπότε αφήστε τους λονταρισμούς με τους πολιτικούς. Όταν έρχονται εκλογές, γίνεται αυτό το παιχνιδάκι. Χτυπάτε τις πόρτες, όχι το παιδί μου, όχι αυτό, έχει σβήσει εκείνο το αυτό, έχει βγάλε με ανάπηρο. Ναι, ρε, αλυσβέρνηση, δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν, αφού έχει δούνε και λαβίν, να μην λοιπόν, τους βρίζετε. Επειδή δεν υπάρχει δούνε και λαβίν. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει. Πάντα δεν υπάρχει δούνε και λαβίν. Επειδή καλά, το έργο το είδατε πλέον, ναι, και ελπίζω να ξυπνήσω τα ελάχιστα. Ναι, τα χοντρά λεφτά δεν έχει. Πάλι λοιπόν, έχει. Επειδή έχει τελειώσει. Έτσι λες εσύ. Και επειδή βλέπετε ότι. Έτσι λες εσύ. Πάλι γίνονται δούνε. Είδατε πολιτικό ο οποίος είπε και αυτοί δεν πεθαίνουν. Ναι. Είδατε πολιτικό ο οποίος σας είπε. Παίξτε χρηματιστήριο και μετά έκανε τον Κινέζο. Ναι, ο Κινέζος ήταν. Είδατε πολιτικό ο οποίος σας είπε λεφτά υπάρχουν και το ψηφίσατε. Ναι, τι θες, είδατε πολιτικό, ναι, ο οποίος το όχι σας το έκανε σαν άλλος μάγος. Ναι. Ναι. Και τι θες. Είδατε τα πάντα. Ναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξυπνήσετε επιτέλους. Μα τι να ξυπνήσετε, δεν ασχολείται οι άνθρωποι, δεν ασχολούνται. Αυτό είναι μία άποψη. Δηλαδή τώρα στο καφενείο δεν μπορεί να μαλώσουν δυο για τα πολιτικά. Θα είναι φελή τελείως. Για τα ποδοσφαιρικά οι φελοί μπορεί να μαλώσουν. Κατάλαβες. Μπορεί να σκοτωθούν, ξέρω και τα λοιπά. Το ίδιο, για μένα το ίδιο φελός είναι κάποιος. Είτε μαλώσει για τα ποδοσφαιρικά, είτε μαλώσει για τα. Ναι, αλλά γιατί να μαλώσει. Για ουσιαστικά θέματα δεν μαλώνει. Γιατί πρέπει να μαλώσει κάποιος. Κάποιος να μαλώσει, θα σου πω. Υπάρχει λόγος να μαλώσει. Στα αυτά τα θέματα. Γενικά. Γενικά, ναι, υπάρχει. Ένα λόγο πες. Ένα λόγο. Μάλιστα, πάρα. Συνεργαζόμαστε εμείς οι δύο, ανοίγουμε ένα μαγαζί και σε κλέβω εγώ στο ταμείο. Ένα λόγο για να μαλώσει. Πώς δεν μαλώνουμε. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Πώς δεν θα μαλώσουμε. Θα φας μία και τελείωσε. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί να κάνω καυγά, να ανεβάσω πίεση. Επειδή με κλέβεις. Καλά, εσύ έχεις πίεση χωρίς να μαλώσεις. Θα πεις στον Δεσπότη Παναγιώτη και τελείωσε. Μη. Απλά είναι τα πράγματα. Με τέσσερα λουκάνικα Φραγκφούρτες που τρως κάθε μέρα. Δύσκολα να σκάνε. Ξέρω τα χρησιμοποιήσω εγώ. Ένας άλλος λόγος να μαλώσεις είναι να σου πειράξει το παιδί. Να, ένας καλός λόγος να μαλώσεις. Ένας καλός λόγος να μαλώσεις. Και πάλι, τι να μαλώσεις. Δηλαδή, ναι. Αν το πειράξεις ένα άλλο παιδάκι, θα μαλώσεις. Είναι δυνατόν να μαλώσεις λέει, το παιδάκι. Σαν αυτά που λέγαμε έτσι παλιά. Είπα, θα φωνάξεις τον μπαμπά μου. Έτσι, ρε κόκκινε, σε είπα. Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι χαζομάρα. Είναι χαζομάρα. Αν σου πειράξεις το παιδί, έχεις κάνει παιδί. Όχι. Άμα κάνεις παιδί και στο πειράξουν, τότε αλλά μου πεις ότι έχω είναι νύψη, ρε φίλε. Ξέρω, έχω. Άλλο να σκοτωθεί τα νύψη σου κόκκινε και άλλο το παιδί σου. Δηλαδή το πονάω λιγότερο. Ναι, το πονάς λιγότερο. Δεν πας καλά. Για κάνε παιδί να δούμε αν θα μπορέσει το ανύψη ή όχι. Δηλαδή, άμα σου πούνε θα περάσει ο Τούρκος να πάρει το κεφάλι του ανύψιου σου ή του παιδιού σου, τι θα πεις εσύ. Κάνε, πάρ το δικό μου, κάνε από τα δύο. Α, το δικό σου το κεφάλι δεν μπορεί να το πάρει κανένα. Τέτοιο κεφάλι που είναι, τι θα το κάνει. Χύτρα ταχύτητα θα το κάνει. Γι' αυτό άσε, μη μιλά, άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, άσε τις μαγκές με τα κόμματα, πάμε παρακάτω. Λέγε. Λοιπόν, λέγε. Κεφάλαιο τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Καταρχήν. Κεφάλαιο. 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 Μισό λεπτό. Ένα, δύο, τρία. Τι μετράζε κόκκινο τα αστέρια, ένα παιδί μετράει τα αστέρια. Λοιπόν, θέλω 3-4 μήνυματα τώρα. Για ποιο πράγμα. Α μη δύο κενό, μάγο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τι περιμένει να αρχίσει ο μάγο. Να γεμίσει για το μάγο. Ναι. Βρε εδώ τα πούλμαν υποξίδες να γεμίσει. Τέσσερις... Ο μάγος να γεμίσει. Ποιο μάγο να γεμίσει. Τέσσερις διπλές, ναι, προσκλήσεις για το Αριστοτέλειο. Ναι. Α, και εντάξει. Για να δείτε την παράσταση Magic and Illusions. Πώς. Magic and Illusions. In Illusions. Ναι. Τι είναι αυτό. Μαγεία και ψευδεστήσεις. Ψευδεστήσεις. Υπάρχει ένα. Να σε κάνω. Πάλι λίγο imagination. Πάλι λίγο. Όχι imagination. Το Just an Illusion. Ποιος Ματζίνας. Είναι της εποχής μας. Μόλις θα ακούσει το τραγούδι θα το θυμηθεί. Το είναι από τις καρέκλες που χόρευες. Καρέκλες. Με το μπλουζάκι του Αλέφαντου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το είναι... πόλο. Ναι. Εκείνο το πόλο. Ναι. Το κοκκινό μαύρο. Ναι. Εντάξει. Ακού. Δώσε λίγο. Αυτό είναι εισαγωγή, δεν καταλαβαίνω. Από αυτό ξεκινούσε ο Κόκκος κάποτε, μουσική. Ο Κόκκος. Στο Κόκκος, ρε. Ο Κόκκος. Στροφή επανομής. Ο κόκκινος πήγαινε στο Κόκκο. Ναι. Δώσε. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Το χόρευες, το χόρευες. Πώς δεν το χόρευες. Δεν ήμουν καλό. Καρεκλάς, καρεκλάς. Όχι, όχι. Δεν ήμουν. Καρεκλάς. Όχι. Ειλικρινά σου δεν ήμουν. Άμα κλείσω δουλειά με τον φίλο μου τον Κώστα εδώ πέρα στη δισκοτέκ θα γίνει το Έλληνα δι. Θα γίνει το Έλληνα δι. Το βάλω να χορεύει μισή ώρα. Πού? Στην δισκοτέκ του φίλου σου. Ναι. Πώς θα τα δώσει. Τι τζάμπα του κάνουμε, ναι, φίλε μου. Δεν κατάλαβα πλάκα μου κάνει. Θα γίνουμε που θα γίνουμε ρόμπα. Τουλάχιστον να πάρουμε κανένα φράγκο. Εννοείται. Εννοείται. Πού μείναμε κόκκινε. Λοιπόν. Στον τελικό. Να πω κάτι. Ναι, για ένα πράγμα.
Απορίες. Κατά εκεί. Πρώτη απορία. Sold out και να τα εισιτήρια. Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Αυτό σοβαρό, τι. Αυτό θα μιλήσουμε. Μήπως επειδή βρέχει, δεν γεμίζουν τα λόγω βροχή. Λόγω βροχή. Τα πήρε η βροχή τα εισιτήρια. Τα πήρε τα βροχή. Μήπως έχει ανέμους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Ρώτα ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να σου πει γιατί. Αν πω εγώ κάτι τώρα, τι? Θα θεωρηθεί ότι είναι εκ του πονηρού. Και τι έγινε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι τη ΣΑΕΚ τελειώσε σε 9,5 ώρα και του ΠΑΟΚ ακόμα επίσημη ανακοίνωση για σολτά, ούτε το έχουμε κάνει. Ούτε θα τα ακούσει. Δεν ξέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα εξαντλήσουν. Κάτι τι, άλλο. Τι θα τα κάνουν. Να τα εξαντλήσουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή πώς θα πουλήσουν ένα σηκώστα. 12.000, 13, 12.500. Και τι, δηλαδή άμα φύγουν 16.000 ή δεν φύγουν 17, τι αλλάζει. Ωραία. Και 500 να μείνουν είναι θέμα κόκκινο. Γιατί. Τι γιατί. Τι γιατί ρε. Τι γιατί. Τελικός κυπέλου είναι. 17.200, 1 εκατομμύριο κόσμος. Στις Βρυξέλλες οι Παοξίδες είναι παντού. Μια πόλη, μια ομάδα και δεν μπορεί να κάνουν 17.200 ρε. Μας τρελάνεις ρε. Τι γιατί. Α, μια πόλη, μια ομάδα, το στόμα το κόκαλο. Πού είσαι. Παρακάτω. Άλλα. Λοιπόν, είσαι ο Περέιρα. Ποιος? Ο Περέιρα. Ποιος είναι ο Περέιρα? Αυτός, ο αρχιδιαιτητής. Ο αρχιδιαιτητής, ναι. Και... Λοιπόν. Και φωνάζουν από την αρχή. Ναι. Ότι θέλουν ξένους διαιτητές. Ποιος φωνάζει? Οι ομάδες. Οι παράγοντες και λένε θέλουμε ξένους διαιτητές. Πάρα πολύ ωραία. Κρίνεις εσύ. Ναι. Ότι δεν χρειάζεσαι ξένους διαιτητές και βάζεις Έλληνες. Ναι. Γίνεται της ναι, πόπης. Ναι. Εντάξει. Και. Φτάνουμε στον τελικό. Ναι, ναι. Και στο πιο κρίσιμο παιχνίδι που είναι ο τελικός. Ναι. Λες εσύ. Ναι. Ο Περέιρα, εγώ. Ναι. Θα φέρω Ισπανό. Ναι. Λοιπόν, κύριε Περέιρα, μάθετε από τον Κοντό Ιμάμι που κάνει το πρωί και από τον Γιώργο τον Τεριακή ότι οι Ισπανοί ναι. είναι οι χειρότεροι διαιτητές στον πλανήτη. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι καλύτεροι. Είναι οι χειρότεροι διαιτητές στον πλανήτη. Κάνεις ένα... Ξέρω ποιος είναι αυτός που πρέπει να σφυρίξει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Με ενδιαφέρει να είναι ξένος. Γιατί με ενδιαφέρει να είναι ξένος. Να τελειώσω. Να τελειώσω και θα σου πω εγώ γιατί. Κόμματος. Ναι. Πρώτο, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λέτε ότι αυτοί που φώναζαν τόσο καιρό και ξένους διαιτητές είχαν δίκιο. Ναι. Και δεύτερον, κρίνετε όλους τους Έλληνες διαιτητές ανάξιους για αυτό το παιχνίδι. Να απαντήσω. Και δεύτερον, ναι. λέω, δεν είχε έναν καλό Ιταλό, ένα Γερμανό, έναν Άγγλο, ένα Γάλλο. Ναι. Ισπανό, ρε φίλε. Ναι. Αυτός ο διαιτητής, να σου πω, για να καταλάβει γιατί ναι. λέω ότι είναι κακή διαιτητής. Ναι, ρε, ρε. Είναι αυτός που στο 2-2. Στον Μπαρτσελόνα Ρεάλ ναι. δεν έδωσε τον Μαρσέλο το πέναλτι. Μάλιστα. Και έχασε τον έλεγχο του αγώνα. Τον έχασε ή όχι. Ωραία. Και τον έχουμε τελικό. Και άκουγα πριν το Μάτζιο που έβγαλε ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο τον Γιώργο το Μάτζιο. Ναι, ναι. Στοιχηματικό αυτό. Ναι. Στου τελευταίου 7 αγώνε έχει 7 κόκκινε κάρτε. Μάλιστα. Δηλαδή τι ποντάρω εγώ τώρα, κόκκινη κάρτα. Ναι. Δεν απλώνει κανένα τρίφραγκο. Τι να με νοιάξει. Θε απάντηση είναι κόκκινη. Πάμε να πει την απάντηση. Ακούω. Παίζει Έλληνα διαιτητή. Ναι. Εγώ θέλω τον χειρότερο ξένο και όχι τον καλύτερο Έλληνα σε αυτό τον τελικό. Μάλλον... Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, εξήγησε. Θέλω τον χειρότερο ξένο και όχι τον καλύτερο Έλληνα. Θα σου πω γιατί. Πες ότι παίζει ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Ναι. Και είναι του ΠΑΟΚ ο διαιτητής, ο Σιδηρόπουλος. Άστα να πάει. Περίμενε. Και γίνεται μια φάση και δίνει πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και αμφισβητούν οι αεξίδες ότι είναι πέναλτι. Μπορεί να μπουν μέσα οι αεξίδες για να τα σπάσουν. Μπορεί. Πάμε στον αντίθετο. Ποιο θέλει ο Μαλισανίδης, τον Παπαπέτρου. Δίνει μια αμφισβητούμενη φάση, δύσκολη σου λέω εγώ, υπέρ της ΑΕΚ, ο Παπαπέτρου. Μπαίνουν από τη Νεάπολη και τις Σικές και τα κάνουν εκεί σμαδιά και διακόπτεται το μάτς. Γίνεται. Το ίδιο λάθος. Άμα το κάνει ένας κακός Ισπανός διαιτητής, θα γίνει τίποτα λες. Δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, ο διαιτητής ο ξένος δεν πάει εκεί γιατί είναι καλύτερος ή χειρότερος. Πάει γιατί δεν είναι διεφθαρμένος από τον Μελισανίδη ή τον Σαββίδη. Ότι υπάρχει μικρότερο κίνδυνο, δηλαδή να το προσεγγίσουν. Δεν πρόκειται να το προσεγγίσουν. Ούτε μπορεί να στείλει σφαίρα ο Μελισανίδης στο σπίτι του και δύο γορίλες, ούτε μπορεί να μπει με το όπλο ο Σαββίδης και να τον. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα τι θέλει. Άρα λοιπόν αυτοί που πάνε στον τελικό. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Θα πιστεύει ο κόσμος τι γίνονται αυτά. Κόκκινε, σε αυτό το αγγελικά πλασμένο. Μη με κόβεις με το χιούμορ σου. Μη με κόβεις με αυτό το χιούμορ το άθλιο που έχεις, δε κόκκινε. Ο κόσμος λοιπόν που θα πάει κάτω και θα δει το μάτς και αυτοί που θα το δουν από την τηλεόραση δεν θα είναι ψηλιασμένοι ότι ο διαιτητής είναι πιανόλας, απατεώνας κτλ. Να πω επίσης ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι γενικά καλοί. Τι γίνεται όμως. Έρχεται ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης ας πούμε για παράδειγμα ή ο ξέρω εγώ Κώστας ο Ραπτόπουλος ή ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Τυχαία τα ονόματα. Και λέει τον διαιτητή, ξέρεις ότι για να γίνεις διεθνής πρέπει να παίξεις Ολυμπιακό. Και κατά δεύτερο λόγο ΠΑΟΚ ας πούμε. Τι να κάνει ο διαιτητής ο καημένος. Θα πρέπει να πάει με το ρεύμα.
Κατάλαβες. Αν θέλει να επιβιώσει. Αν θέλει να πάει μπροστά. Άμα δεν θέλει να πάει μπροστά και θέλει να το παίξει παλικάρι και 50-50, θα τον φάει το μαύρο φίδι και θα είναι επόπτη στην Β' Εθνική. Ναι. Για να ανέβει λοιπόν απάνω στη διαιτησία, εκτός από ικανός, πρέπει να είσαι και τσάτσος. Όλοι αυτοί οι διαιτητές. Όχι. Κάτσε ρε κόκκινε, να ολοκληρώσει και πες ό,τι θες. Όλοι οι διαιτητές που είναι επάνω στην Α' Εθνική είναι και ικανοί και έχουν και μέσον. Και πολιτικό μέσον και οτιδήποτε μέσον. Είναι τσάτσι. Και τη σκέδη είναι τσάτσι. Οπότε για να είσαι στην Α' Εθνική στην Ελλάδα πρέπει να είσαι τσάτσος. Και ο τσάτσος τι σημαίνει. Όποιος είναι απάνω αρχηγός, Μελισανίδης είναι, Μαρινάκης είναι ή Σαβίδης είναι, πρέπει να του κάνεις τον τερπιέ να πούμε. Αυτό είναι το θέμα κόκκινε. Και εμένα ούτε ο Σαβίδης με νοιάζει ούτε ο Μελισανίδης με νοιάζει. Μπράβο που φέρανε τον ξένο διαιτητή. Είναι πρόοδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για μένα. Μουτ. Και αν αύριο φέρουν ξένο πρωθυπουργό και ξένους βουλευτές, θα είναι και αυτό ένα βήμα. Και αν πάνε στον οργανισμό ίδρυυσης και φέρουν ξένο και στη ΔΕΗ ξένο και όσες κρατικές υπηρεσίες ξένο και να ελέγχει από τους κλεφταράδες, και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό κόκκινε για την Ελλάδα που αγαπάς. Εσείς που είστε πατριώτες και φιλόπατρες. Το κατάλαβες το έργο τώρα. Άντε γράφε τώρα την ώρα που μιλάς και κάνεις εκπομπή. Τσουκουτσουκ. Εγώ λέω χαζομάρες, ο κόσμος ακούει άμα λέω εγώ χαζομάρες. Πάνε παρακάτω. Ναι, άκου να δεις. Ναι. Το καταλάβατε κλεφτόπουλα, Ελληνόπουλα. Είσαι το πρώτο παραδείγμα. Άντε μπράβο. Λοιπόν, όταν επιζητάς τον Ταβατζή. Ποιος? Όταν επιζητάς σαν Έλληνας. Δεν επιζητάνε οι διαιτητές τον Ταβατζή, είναι το σύστημα τέτοιο. Τους λένε σήμερα Ταβατζής είναι ο Μαρινάκης. Τι γίνεται, παίζει 80-20 Ολυμπιακό. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα τον βγάλουμε τέταρτο έναντι της Λάρισας και του Άρη και του Ηρακλή. Δηλαδή τι κάνω. Παίζω 80-20 τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ με τον Άρη 70-30. Μάλιστα. Τους άλλους να σωθεί και το εργάλειο. Πάμε λοιπόν το πρωτάθλημα έτσι. Μετά αλλάζει το σκηνικό. Αυτό δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Ο ξένος διαιτητής στο τελικό είναι μία. Δεν πάει έτσι. Είναι λάθος. Είναι λάθος, ε. Ναι. Για ρώτα τον κόσμο αν είναι λάθος ή όχι. Για ρώτα τον, άνοιξε γραμμές, θα δούμε. Είναι λάθος. Δεν θα ανοίξω, δεν θα. Α, ναι, για πες μας. Ούτε έχω θέμα να ανοίξω ναι. γραμμές. Και πες αυτούς που θα βρίζουν για τα ομόφυλα ζευγάρια, τι ψηφίσανε και τα κόμματά τους τι ψηφίσανε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσύ, οι βουλευτές, οι βολευτές μάλλον, γιατί πιστεύεις ότι το ψηφίσανε. Γιατί πήραν γραμμή. Γιατί έπρεπε να περάσει. Μην με δίνεις το χέρι, κόκκινε, έχει σκορδαλιά μυρίζει. Σαλάμι αέρας μυρίζει το χέρι σου. Μην το δίνεις το χέρι. Δεν σε πρίξω. Τι να κάνεις. Θα ζητήσει συγγνώμη δημοσίως εδώ πέρα. Πες μου για ποιο λόγο το κάνανε. Ποιο το κάνανε. Όταν είδανε, εμφανίστηκε ο άλλος τώρα, πήγε με τα μουσια. Μουσια. Με τα μουσια και με φουστάνι. Πήγε στα θεωρία της Βουλής. Ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός. Το τι κάνεις. Δεν ξέρω τι. Το τι κάνεις στο κρεβάτι σου είναι δικαίωμά σου πραγματικά. Ναι. Το νέο και το νέο. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Ναι. Είναι κατακριτέως. Δικαίωμα, όχι, δεν κατάλαβε. Αλλά αυτό το θέαμα που είδα ναι. είναι αντιαισθητικό. Ναι. Δηλαδή, φουστάνια κόκκινα ναι. με μουσια. Ναι. Για μένα είναι κατακριτικό. Φουστάνια κόκκινα με μουσια. Ναι. ναι. Αν εσύ πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, όμορφο να το παρακολουθείς. Θα σου πω κάτι. Στην κοινωνία που ζούμε υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι. Έτσι. Είναι παράλογο αυτό που σχολιάζω. Ναι, είναι παράλογο. Θα σου πω γιατί είναι παράλογο. Γιατί αν αυτός που έχει μουσια και φουστάνι. Γιατί πρέπει να κρυφτεί. Σου λέει εγώ μουσική και φουστάνι. Πρέπει να το φοράει. Είμαι ένα ρεκόκι. Θα βγει έξω στον δρόμο με μουσική και φουστάνι. Πρέπει να βγει. Τώρα αν τον κοροϊδεύουν ή το λένε μπράβο ή τον φέρνουν. Δεν είναι να τον κοροϊδεύουν. Άντε πάλι. Τι να τον κοροϊδεύσετε. Ναι. Έχει δικαίωμα στη δημοκρατία που φτιάξατε εσείς οι κομμουνιστές να έχει μουσική και φουστάνι. Ωραία. Ε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δεν θέλατε. Τον Πατακό δεν το θέλατε που τα πετρέλαια τη Θάσου, α πούμε, για παράδειγμα, τα ήθελε για δικά μας. Ιδού πολυτεχνείου, ιδού πολυτεχνείου, έλεγε η Ελλάδα. Δηλαδή, ότι ο Πατακός. Ιδού πολυτεχνείου. Είχε τη δυνατότητα ο Πατακός να κάνει κάτι τέτοιο και, και δεν έγινε. Ο Πατακός θα ήταν τώρα με το φουστάνι όλο και τα λοιπά. Και δεν θα το πήγαινε στη Γιάρο να το ξυρίζει τα κολομέρια. Εσύ έτσι λες. Ναι, φίλε, επειδή είσαι λίγο ηλίθιος. Εγώ είμαι ηλίθιος. Δηλαδή θα τον Πατακός. Ένα λεπτό. Θα τον Πατακός τώρα εδώ και θα πήγαινε η Κοτσίτα, α πούμε, και τα λοιπά και θα ερχόταν εδώ. Δεν μου λες, το ξέρεις ότι η Χούντα ήταν η καλύτερη φίλη των Αμερικανών. Φυσικά. Και πώς θα γίνω, πώς θα βγάζαμε δικά μας πετάγλα. Τι λες τώρα. Α, μπράβο, το διώξανε γι' αυτό. Κάνω το πολυτεχνείο. Ηλίθιε. Εγώ είμαι ηλίθιε. Φίλοι του, φίλοι ήτανε. Ναι, ο ένας εξ αυτών ήταν πράκτορ CIA. Ποιος τον έφαγε τον αυτό. Πλάκα μου κάνει. Ποιος τον έφαγε. Τον Πατακό και τον άλλο. Ο Ιωαννίδης. Ποιος ο Ιωαννίδης. Οι Αμερικάνοι δεν τον φάγανε. Εννοείται. Αυτοί ανεβάζουν, αυτοί κατεβάζουν. Άρα η ειδού πολυτεχνείου, ειδού πολυτεχνείου ήταν πράκτορα των Αμερικάνων. Ειδού πολυτεχνείου, η βλάκα. Ε, όχι, δεν πάει έτσι. Α, δεν πάει έτσι. Ειδό πολυτεχνείου. Ειδό πολυτεχνείου και 47 χρόνια είναι ένσημο δεν είναι. Κάποιοι. Ειδό πολυτεχνείου. Κάποιοι. Ναι. Εντελώς συγκυριακά. Για πες μας να μάθουμε κάποιοι. Ναι. Καρπώνονται. Α, καρπώνονται, ναι. Καρπώνονται. Καλά λες. Την παρουσία τους ναι. στο σωστό σημείο. Ειδό πολυτεχνείο, ειδό πολυτεχνείο. 46 χρόνια. Στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Και έφαγε και τον κόμενο από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά να πούμε. Κατάλαβες. Σε κάλυψα. Πώς. Κάποιοι εκμεταλλεύονται τη συγκυριακή ναι, παρουσία ναι, ναι. σε ένα χώρο ναι. την κατάλληλη. Ουσιαστικά η ειδό πολυτεχνείο, αυτοί εδώ οι κομμουνιστές, κάνανε το χατήρι των Αμερικάνων.
Έτσι, Ιδόπολη Τεχνείο. Αυτό θέλουμε να καταλήξουμε. Α, είπε κανείς όχι. Άρα τη Ρώση λέγεται. Ιδόπολη Τεχνείο, Ιδόπολη Τεχνείο. Το φάγαν τον άλλον Ιδόπολη Τεχνείο οι Αμερικάνοι. Άρα η Χούντα έφερε. Τη Χούντα την έφεραν οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι την βγάλαν τη Χούντα. Του Ιδόπολη Τεχνείου που κολλάει. Όχι, μην ναι. Πουλάς παραμύθια. Εγώ πουλάω παραμύθια. Ναι, ότι ξέρει, τα πετρέλαια στα άσπρα ήταν ελληνικά από τη στιγμή που και η ίδια η Χούντα ήταν με του Αμερικανού. Γι' αυτό τον φάγανε. Γιατί ήθελε τα πετρέλαια να τα εκμεταλλευτούμε εμεί. Άκουρε. Για να τελειώνουμε λίγο. Το κολπάκι των Αμερικανών. Αλλά όταν άνοιγε. Το κολπάκι των Αμερικανών είναι δεδομένο. Αλλά όταν άνοιγε η Γιάρο για να πάνε όλοι αυτοί οι κονσίτε και τα λοιπά. Ποιο την άνοιξε. Ο γέρο τη Δημοκρατία. Λοιπόν. Τον κάνατε γέρο τη Δημοκρατία. Το παραμυθάκι των Αμερικανών ποιο είναι. Λοιπόν. Έχουν το Ραπτόπουλο δικτάτορα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, όσο του κάνει τα χαρτιράκια, του χαϊδεύουν τον Ποπάκο. Έτσι. Και παίρνει και αυτό φυσικά το κάτι τη. Μετά όμω τι γίνεται. Είναι μια χαρά. Μετά. Λένε, έχει. Ο Εθνάρχης, πώς είχαν τον Σαντάμ Χουσέιν, μετά έγινε ο Χασάπης της Περσίας. Ο Σαντάμ Χουσέιν τον βγάλανε ο Χασάπης της Περσίας. Έχουν ένα δικτάτορα στην Ιγυρία, ελέγχουν το φυσικό αέριο, τα πετρέλαια, το νορικό πλούτο. Λοιπόν, αν κάνει κανένα λάθος και πάρει παραπάνω αυτό που δικαιούται, παίρνουν τα πάντα, πεινάει ο λαός της Ιγυρίας. Εντάξει, κονομάνοι οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, ναι. Και οι Ρώσοι. Και οι Ρώσοι. Και όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Ποιες είναι, η G8, η G, βλέπε λίγο τι γίνεται. Όλοι αυτοί κονομάνε, ναι, άστα σημειώσει. Τώρα δεν είμαστε εκπομπή του Ιγυρίνακι. Είναι σοβαρό. Ναι. Μόλις χαλάσει η μπουγάδα, καλά τα, είχαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν δικό τους παιδί. Ναι. Αυτή τον ISIS, ποιο το χρηματοδοτούσαν. Ναι, μπράβο, μπράβο. Τώρα λέει ο ISIS είναι τώρα. Κακός. Πού καταλήγουμε. Ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνιδάκι, το οποίο κρύβει μόνο την κονόμα. Άτσι, μπράβο. Εντάξει, και φροντίζουν και το παρουσιάζουν αναλόγω. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, ο Ραπτόπουλος κάνει τη δουλειά του. Τρελός είναι. Έλα μου, τρελός δεν τα λέει πως θέλει. Ναι. Δεν τους κάνει τη δουλειά τους. Τον ανισόρροπο τον έχει μέσα. Είναι έτσι. Έτσι είναι, έτσι δεν είναι. Δεν μου λες. Ο Τσίπρας με τον Καζάκο που θέλανε να δικάσουν τον Κλίντον. Γιατί ο Τσίπρας που είναι κομμουνιστής πήγε και στο Μέγαρο εκεί και έκανε χειραψία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, γιατί. Εδώ πολυτεχνείο, θες πολυτεχνείο, βάλτε να την ακούσεις. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο ραδιοφωνικός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών. Ξέρε, είναι αυτή ρε, εδώ πολυτεχνείο, ο ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ πολυτεχνείο, ο ραδιοφωνικός σταθμός. Κατάλαβες, κορόιδο, κάτσε να κάνεις αίσθημα τώρα εδώ. Μια φορά μιλήσεις σωστά, ναι. Και αληθινά. Ποιος πώς που. Επαναλαμβάνω, δε κάτω τα χέρια σαν το Παδόπουλο και το Σιλιανό Πατακό. Όχι Απαδόπουλο, ρε. Απαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Απαδόπουλο. Γιατί έχεις αυτή τη δάση να διαστραφεί. Κάτω τα χέρια των Απαδόπουλων. Το να είσαι ζηλόφθον. Τι ζηλόφθον να είμαι, Απαδόπουλο. Γιατί αλλάζει. Με το ζόρι. Δηλαδή, ράψε μόνο με τη λογική σου, του χρόνου σε όλα τα ντέρμπι πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές. Και αν ναι, γιατί μόνο στα ντέρμπι και όχι σε όλα τα ντέρμπι. Σε όλο το αυτό. Σε όλο το πρωτάθλημα. Κάνει λάθος ο Παπαλάμ. Θέλω ξένους διαιτητές, ξένους βουλευτές, ξένους νομάρχες, ξένους το ΔΕΚΟ, ξένους θέλω. Δεν θέλω Έλληνα. Ο 304 μου λέει κάνεις λάθος. Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη. Για ποιο πράγμα κάνεις λάθος. Ότι ο Παπαλάμ Φερνάντες ήταν στο Θέλτα Μπαρσελόνα. Ο Παπαλάμ. Ο Αλεξάνδρ Φερνάντες ήταν. Ο Παπαλάμ τι Παπαλάμ. Άλλο ήταν. Ο Μπορμπαλάν Φερνάντες. Ναι. Ήταν στο Θέλτα Μπάρτσα. Ο Αλεξάνδρ Ερνάντεθ ήταν στον Μπάρτσα Ρεάλ, ο οποίος είναι κακός διαιτητής. Κακός διαιτητής. Αν κάνω λάθος, οκ. Okay. Από το Φινοκαλιώτη πάντως καλύτερος είναι. Κόκκινε, ναι. Ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα ξένο διαιτητή με την ΑΕΚ και τον λιδωρήσατε. Όλοι δε η ΕΠΟ τον ξέσκησε. Ναι. Να λες την αλήθεια, δεν τα κόνει λέξη. 20 χρόνια βίαζε ο Ολυμπιακός με την ΕΠΟ, γι' αυτό τον ρεσί. 8-13, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή θες να μας πεις ότι είναι Ολυμπιακός αδικημένος. Παιδιά, λέει, πείτε να ανάψουν τα φώτα όσο οδηγούν. Αυτονόητο. Δηλαδή πρέπει να το πούμε και χώρια τα καινούργια αυτοκίνητα. Τώρα, εμείς θα βάλουμε πρόβλημα πανηγέλα εγώ με τον κόστη τα αυτοκίνητά μας, γιατί είμαστε και φτωχοί. Δεν ξέρει, οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι έχουν αισθητήρες στα αυτοκίνητα και άπαξ το έχεις το ότο, ανάβουν αυτόματα τα. Ποιος είναι ο ότο. Αν πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, το λέω για αυτούς οι οποίοι έχουν για μας. Ναι. Τι έχουν το καινούργιο αυτοκίνητο. Ποιος έχει πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Όποιος μπορεί. Ποιος μπορεί. Για πες. Θα ρίσκε τώρα ακούνε αυτοί και θα πάρουν καινούργιο αυτοκίνητο. Έχουν βγάλει τον Nissan Sunny του παππού από το γκαράζ. Ναι, έχει αισθητήρα τον Nissan Sunny. Τίποτα. Κοτσαδόρο μπορεί να έχει. Αισθητήρα δύσκολο να έχει. Ναι. Να πω δύο πράγματα στον κόσμο και αμέσως. Τι να πει στον κόσμο, ρε. Έριξε πέντε σταγόνες βροχή και κοντέψε να πεθάνετε, ρε ψοφίμια. Εσύ που είσαι. Βουργαρόγευτη να πούμε εδώ πέρα.
Τι να σε κάνω, μωρέ. Βουλγαρόγευτη γίναμε. Πού ήσουν άρα, μάγκα. Αλβανοτσίγκαν είμαστε. Με μάγκα. Έριξε, πού ήσουν άρα. Έριξε 15 λεπτά, 5 στάλες βροχή και κοντέψαμε να πνιγούμε σαν τα ποντίκια. Πού ήσουν άρα, τόσα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτσε λίγο, σταμάτα λίγο. Τόσα. Σταμάτα ρε κόκκινε το χιούμορ σου, ρε. Σταμάτα να μιλήσουμε, μας βάζεις φρένο, ρε. Σταμάτα με το χιούμορ σου, το άθλιο, ρε. Τόσα εκατομμύρια ευρώ πήρατε ρε κοπρίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 20 λεπτά βροχή κοντέψαμε τα πνίγια σαν τα ποντίκια, ρε. Τα γάρια. Λοιπόν. Εκατομμύρια φάγατε, ρε. Βρικόλακες. Εκατομμύρια! Εκατομμύρια φάγατε, βρικόλακες. Πού είναι ο Παπαζαφυρίου το Σάββατο, δεν θέλω να τον ακούσω. Επιτρέπετε να είναι η υπόνομη γεμάτη σκατά. Θα φωνάζει, θα γίνει χαμός. Φέρτε μου το χάσμα. Δεν μπορώ να το χάσω το Παπαζαφυρίου το Σάββατο. Δεν γίνεται. Αφού θα σε αφήνω. Πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να βρω έναν τρόπο. Υπάρχει ένας τρόπος. Πώς, πού, τι, με στο πούλμαν τι πας να τον ακούσω. Ποιο πούλμαν, ρε βλάκα. Πού? Ίντερνετ. Ίντερνετ. Ναι. Θα τον ακούσω στο Ίντερνετ. Πάει τελείως. Να βάλεις το Ίντερνετ και. Ίντερνετ. Ίντερνετ, έτσι το λες εσύ. Ναι. Λοιπόν. Την κουβερντάντα χθες. Είναι γάμα κάπα. Κουβερντάντα. Κουβερνάντα. Κουβερντάντα. Ναι. Εντάξει. Το Μυαλοπόλη που σε έστειλε. Έχει, τουλάχιστον έβγαλε πανεπιστήμιο ο Μυαλοπόλης. Δεν πήγαινε στον Ευκλήδη να το παίζει Πασόκ. Έλα, τελείωνε. Ορίστε. Έλα, τελείωνε. Τι ορίστε. Τρει-δύο φορές θα τα λέμε. Τελείωνε. Πάλι βλακία είπες. Πάλι βλακία. Λοιπόν, έχουμε εκτάκτως δελτίο ειδήσεων και τώρα με τη Μαρίνα Μπίκου. Και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 για να σου δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Ενώ μην ξεχνάτε στο www.parto.gr μπορείτε να βρείτε τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεστε για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Βλέπω ήδη πέντε φίλους οι οποίοι. Άλλον ένα περιμένω. Περιμένουνε. Η κυρία Γουλιώνη με ενημέρωσε ότι 7 είστε. Γιατί κάποια είναι διπλά τα μηνύματα. Περιμένουμε λοιπόν τρία μηνύματα τώρα. Α02 κενό. Μάγος ονοματεπώνυμος στο 54344 για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Magic and Illusions στο θέατρο Αριστοτέλειο με τον Γιώργο Παμπουκίδη, ο οποίος θα δώσει τη μοναδική του παράσταση αύριο στις 9. Για αύριο στις 9 είναι. Ο Παμπουκίδης θα έρθει αύριο μόνο. Για αύριο, ναι. Αυτά που δίνουμε. Δεν είπα ότι θα έρθει για αύριο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οι προσκλήσεις είναι για αύριο. Οι προσκλήσεις για μας. Οι προσκλήσεις είναι. Εντάξει. Πάμε. Πάμε. Μάλιστα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν θέλω να αναφέρω κάτι. Προκαιρού έχεις πει κάτι, Γρηγόρη. Ναι. Και θέλω να επαναφέρω λίγο την τάξη, δεν ξέρω αν το διορθώσατε βέβαια, γιατί δεν θυμάμαι αν σε κάποια εκπομπή σας πέτυχα να το διορθώσετε. Σχετικά με το κανονισμό όταν ένας παίκτης αποβάλλεται πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Για την περίπτωση του Μυραλάση Τούμπα αναφερόμαι, έτσι. Ναι. Η ομάδα έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει από τους 7 δηλωθέντες αναπληρωματικούς και μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι με 11. 11 με 11. Η ομάδα θα ξεκινούσε. Σωστά. Θα ξεκινούσε με 10 ή με 9, δεν θυμάμαι τι είχες πει, θα ξεκινούσε. Έτσι είχα πει, θα ξεκινήσει με 10, ναι. Δεν ήξερε τον κανονισμό. Μπράβο. Ισχύει, ναι, και τέτοιο. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, να διορθώσω πρώτα αυτό. Και δεύτερο, να συμφωνήσω με τον Κώστα εκεί πέρα όσον αφορά τον Πατακό και αυτά τα οποία είπε. Και απλά να διορθώσω και να... Όχι να διορθώσω, να συμπληρώσω μάλλον ότι αυτό το οποίο έχει γίνει μέσα στο Κοινοβούλιο δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξεκινήσει την πρώτη φορά που είχαν ψηφίσει το σύμβολο συμβίωσης εκεί, τέλος πάντων. Και με το που ψηφίστηκε, φιλήθηκαν εκεί στον εξώστη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Βαγιανάτος, ποιον ήταν εκεί πέρα, και από κάτω οι άλλοι χειροκροτούσαν και χειροκροτούσαν. Βαγιανάτος είναι δύναμη, φίλε. Εγώ άμα θέλω να πάω σε μεγάλο κανάλι και γίνω φίλος με τον Βαγιανάτο, Μέγκα Αντένα, με πήρανε φούρνο. Ναι, ναι, ναι. Και αλφα. Ναι, αυτό σου λέω και χειροκροτούσαν από κάτι βουλευτές, να πούμε, και δυνατά. Δύναμη ο Βαγιανάτος. Είμαστε μια χαρά. Αυτή είναι η Βουλή. Την καταντήσανε όπως την καταντήσανε, να φιλούνται μέσα, να περνάνε με φουστάνια και με μούσια. Σας παρακαλώ, κύριε, αυτή είναι εξέλιξη. Τι θα θέλετε τώρα, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο πιστοδρομικός. Άναγα τη κρύα. Στον επόμενο. Ναι. Ναι. Οι μπαμπάδες σας ρίξανε τη χούντα για να φέρουνε. Έλα, φίλε. Τώρα τι φωνάζετε, γίνατε. Ορίστε. Φιλοχριστιανοί γίνατε. Μπορεί. Ναι, λέγε, φίλε.
Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή. Καλώ ήταν. Οι μπαμπάδε σα ρίξαν τη Χούντα, φέρουν τη δημοκρατία, τον πολιτισμό. Ρε. Σταμάτα, ρε. Τα μουσια και σταμάτα, τα φουστάνια θα ερχόταν κάποια στιγμή. Έλα. Τι έγινε, Ελληναράδε. Έλα, φίλε. Κωστή, καταρχήν να ξεκινήσω ότι επικοινώνησα με παιδιά τη Original και μου είπαν ότι τρέφουν καλά συναισθήματα για σένα και σε αγαπούνε. Έτσι. Μα εγώ τα έχω καλά με όλου, ρε παιδιά, αλλά μαλώνω και με όλου. Δηλαδή. Έχω... Όλοι σε σεβόμαστε και σε αγαπάμε. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Εντάξει. Και να τα βγάλει από το μυαλό σου κάποια άλλα. Εντάξει, εντάξει. Λες να με δίνουν υποξίδες, πιο πιθανό είναι. Πάμε να μιλήσουμε για το άνθος του ελληνικού αθλητισμού, την ΑΕΚ. Για το άνθος. Άνθος. Το άνθος του ελληνικού αθλητισμού του σήμερα. Δεν θα πω άνθος, θα πω, τώρα έλεγα το κόκκινο, μιλούσαμε. Όχι τώρα, πριν μια ώρα. Ότι είναι πριν μια ώρα, ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν τη δυνατότερη και την καλύτερη ψυχολογία και τα μεγαλύτερα οράματα αυτή τη στιγμή. Και ότι ο πιο μάγκας παράγοντας μου έλεγε είναι ο Μελισανίδης, ο οποίος τζάμπα και χωρίς φράγκο, κατάφερε την ομάδα του να την πάρει από την γάμα, να τη φέρει στην αλφα, να πάρει κύπελο, πρωτάθλημα και να διεκδικεί ξανά κύπελο. Γρηγόρη, και η άλλη μαγκιά είναι ότι κατάφερε να ξοδεύουν οι άλλοι προεδροί λεφτά για να σταματήσουν την ΑΕΚ. Και αυτό κατόρθωμα. Δηλαδή, αν γράφαμε το καινούργιο Mickey Mouse, ο Σαββίδης θα ήταν ο Τζον Ρόμπαξ που θα έτρωγε το καπέλο του και ο Σκρούτζ Μακντάκ θα ήταν, να πούμε, ο Μελισανίδης. Λοιπόν, δύο λεπτά. Ο Ντόναλτ θα ήταν ο Δημητριάδης και τα νηψιάκια θα ήταν ο Λιμπερόπουλος με τον Μπάγεβιτς, να πούμε. Τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, αν πάρετε και το κύπελο, λέμε τώρα, αν πάρετε και το κύπελο, κάνουμε ένα ρεπορτάζ με το RTV. Λέει, έκανα ευτυχώς τα παιδιά μου αεξίδες, ένας πενιντάρης μπαμπάς. Ευτυχώς, λέει, τα τελευταία τρία χρόνια έκανα τα παιδιά μου αεξίδες, τα τάχανα, λέει, θα γινόταν Ολυμπιακοί. Συνέχισε. Τώρα που είπες, Κωστή, τώρα που είπες για το κύπελο, κάποιο μέλος του δουσού του ΠΑΟΚ παρότρινε την ομάδα του να έρθει στο ΆΚΑ και να τα πάρει όλα. Θερμή παράκληση να μας αφήσει να πάρουμε τουλάχιστον το κύπελο. Γεια σου, φίλε. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, δεν μίλησα για το άνθος του ελληνικού αθλητισμού. Τώρα, όσο είναι νωρίς και σηκώνονται τα τείχη της Αγίας Σοφιάς, μετανοείτε και προσκυνήστε στο μεγαλείο της μίας και μοναδικής θεάς. Σε αυτήν. Και όποιος κάνει το αντίθετο ακουμπάει την κόλαση. Και η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που... Ακουμπάει την κόλαση. Ακουμπάει την κόλαση. Γρηγόρη, αν σου έδιναν δουλειά DJ στο Factory και έπαιρνες και χορηγία, λέει, για την εκπομπή. Το Factory τι είναι, αν επιτρέπετε. Ποια θα ήταν η θέση σου για την αναδοχή παιδιών από ομοφυλόφιλους, αυτή που είναι σήμερα, φίλε. Δεν θα παίρνω τη δουλειά από το Factory. Δεν έχω καμία διαφωνία. Μπράβο, με το τι κάνει άλλο στο κρεβάτι του, δικαίωμά του. Μπράβο, Γρηγόρη. Έχω διαφωνία, ναι, σε κάτι το οποίο το θεωρώ έκτρωμα νομικό. Ναι. Και δεύτερον, είπα ότι πριν φροντίσουν για ένα σωρό προβλήματα που υπάρχουν, ειδικά με τις υιοθεσίες, κάνουν κάτι τόσο ακραίο το οποίο είναι κατάπτυστο. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Δηλαδή, αν είχαν κάνει την ιστορία για τις υιοθεσίες, να μπορεί ο κόσμος να τις κάνει fast track σωστά. Fast track, και όχι να περιμένει 5 χρόνια και 1000 και να γίνονται. Δεν το ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, ρε. Για την κονόμα και την παρανομία. Πρέπει να υπάρχει παρανομία. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Όχι. Άρα δεν έχεις λεφτά. Μισό λεπτό. Άμα δεν σ' αρέσει. Άρα... Θες να μιλάμε σωστά ή να κορυδευόμαστε. Εύκολο είναι. Αυτό που δεν τον αρέσει την παρανομία είναι ο αδύνατος. Καλημέρα. Λοιπόν, τηλεφώνησε ακροατής. Τι είπε? Εκλάπη από το κέντρο της πόλης. Αυτοκίνητο Polo Cross. Ναι, είναι τα σαν τζιποειδή, είναι πιο 4x4 αυτά. SUV. Όχι. Δεν είναι αρκουδοειδές, είναι ωραίο, ναι. Με αριθμό κυκλοφορίας Νίκος Ιορδάνης Τάσος, καινούργιο, Νι Ιώτα Ταφ, 6779, μοντέλο 2010. Νι Ιώτα Ταφ, 6779. Από το κέντρο της πόλης. Από το κέντρο, ναι. Χρώμα, ασημή. Ναι. Ασημή. Polo Cross, ασημή. Ναι. Δεν κυκλοφορούν πολλά Polo Cross, οπότε όποιος του πέσει στο μάτι του, να πούμε, θα το δει. Ωραίο αυτοκίνητο, εμένα μου άρεσε πολύ. Ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ καλό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ορίστε. Άδει Polo Cross. Να μας πάρει τηλέφωνο. Έλα, φίλε. Καλά κάνω εγώ και δεν πουλάω το κόρτο. Ναι, φίλε. Βασίλης από Αθήνα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, Βασίλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στο κομπή. Ραπ. Δύο ερωτήσεις. Όχι ερωτήσεις, βασικά δύο θέματα. Ένα, έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη πριν 3,5 χρόνια με την κοπέλα μου, με την πρώτη κοπέλα μου. Ναι. Στη χαρίσα δρόμο κάτω στην παραλία. Ναι. Πήγα να σου μιλήσω, λέω αυτό, τώρα δεν τη μιλάω. Μετά από μια εβδομάδα χώρισε, μετά από 7,5 χρόνια σχέση. Έπαιρνε πολύ καντέμιση. Όχι, ρε φίλε, σύμπτωση είναι. Σέσωσα, ρε φίλε. Φίλε, ναι, πολύ καντέμιση πρέπει να είστε. Πρεσέσωσα. Μετά από 7,5 χρόνια. 7,5 χρόνια δεν μου λες. Συγγνώμη, πηγαίνατε για γάμο. Όχι, για κηδεία πηγαίνανε. 7,5 χρόνια ακόμα να την πηγαίνει. Δεν ξέρω. Δεν μου λες, φίλε. Η ηλικία σου. Άντε πάλι. Η ηλικία μου τώρα 34. Ρε, ακούω. Φίλε. Ο λόγος που χωρίζετε ποιος ήτανε. Ο Ραπτόπουλος. Ο λόγος που χωρίσαμε δεν το έμαθα ποτέ. Σου είπε μια μέρα τελειώσαμε. Ρε εσύ,
Έχεις τότε φταίει ο Βαλακρός. Έχεις μείνει ποτέ στο ίδιο σπίτι μαζί της, ρε κορόιδο? Έχω μείνει. Έχεις μείνει στο ίδιο σπίτι μαζί της? Λίγο. Μοιραστήκατε τα έξοδα, ζούσατε, σε έζησε να κάνεις προύτ, να κατουράς έξω από το γαπάκι της τουαλέτας? Ναι. Δεν είχατε εντάσεις γι' αυτά? Εντάξει. Να σου λέει γιατί πιάνεις όλο το κρεβάτι, είναι συνήθως οι γυναίκες πιάνουν. Γεια σου φίλε, γλίτωσες. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Δεν το ξέρεις, αλλά γλίτωσες. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Εμάς, τι κάνουμε? Εμάς είπατε κύριους. Ναι, εμάς είπε. Ναι, σας Κωστή. Ο Θεός να μας κάνει. Λέγε φίλε. Κωστή και Γκρέγκορης. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις και μία πιστοποίηση. Σε ρέος είσαι φίλε? Ό,τι θέλει ας είναι. Πώς? Σε ρέος είσαι? Όχι, Κοζανίτης είμαι. Άντα, ή Κοζάνης έρες. Σούρδος ρε. Ό,τι φακελίχα. Από το Σουρδιστάν πέρα. Ό,τι φακελίχα της έδωσα όλοι. Λοιπόν, λέγε. Κότσο, λέγε. Άκουσέ με. Σουρδιστάν. Λέγε. Η διοίκηση Γραμμένου Παύλα Σαββίδη, με τα λεγόμενα που λέγατε εσείς, ναι. Απέτυχε ή πέτυχε με τον ορισμό ξένο διαιτητή και όχι την εμπιστοσύνη στους... Άμα ρωτήσεις, ωραία ερώτηση. Άμα ρωτήσεις τον Κουλιανό και τους Παοξίδες για το Γραμμένο, έχουν κάτι βελάκια και εκεί που βαράνε τα βελάκια έχουν τη μάπα του Γραμμένου, να πούμε, και τον πυροβολάνε. Απέτυχαν όμως ή πέτυχαν? Απέτυχαν. Και κάτι άλλο. Όσο εγώ ήμουν στη Γάμα Εθνική, ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε κανένα τίτλο? Όχι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Έχω βάσιμη πληροφορία. Ότι? Ότι την Παρασκευή, το απόγευμα 4 με 5 η ώρα, Κορδελιό και Νεάπολη μαζί με Σέρβους και Λευκορώσους θα είναι στην Αθήνα. Χαιρετίσματα σε όλα τα σκεπάρια που με ακούνε. Γεια χαρά. Ωραία πράγματα. Έτσι να υπάρχει πολιτισμός, κοινωνικότης. Ναι. Επόμενη γραμμή. Πώς την είπα? Κοινωνικότης. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Έτσι. Λοιπόν, είμαι Παοξής από Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την εκδρομή. Ναι. Ράψω, σας ακούω καμιά δεκαριά χρόνια, ξέρω ότι είσαι τριγαδόρος. Δώσε μου λίγο δευτερόλεπτα, απλά να ολοκληρώσω αυτό που θέλω πριν με διακόψεις. Καταρχάς, ξέρω το θέμα και μόνο ζωμάδα. Κάτσε ρε να ακούσουμε, το διακόπτης. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται καταρχάς άλλα ως του ΠΑΟΚ να αποδείξουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τι έχουμε κάνει στο παρελθόν από εκδρομές και τα λοιπά. Το παρελθόν είναι άλλο, το παρόν είναι άλλο και άλλο είναι το μέλλον, ναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο ραπ, έχεις ζήσει και εσύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο παρελθόν και τους έχεις παραδεχτεί κατά καιρούς πολλές φορές. Έτσι. Απλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά στο φετινό τελικό. Ναι. Δεν τίθεται καταρχάς μέτρο σύγκριση με τους παλιούς τελικούς του παρελθόντος, όπως με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό κτλ. Πέρα από κάποιες μικροεντάσεις, εκεί πέρα δεν υπήρχε η αντιπαλότητα και η εχθρότητα που είχε αναπτυχθεί φέτος ανάμεσα στις ομάδες. Ναι. Για το φετινό τελικό επίσης έχει προηγηθεί και ένας Βόλος, τον οποίο Βόλο πέρσι, επειδή δεν είχα πάει σε άκουγα στο ραδιόφωνο μαζί με τον Πετρωτό, αν θυμάμαι καλά ήσουνα, και ήταν οι πρώτοι που μας λέγατε στο ραδιόφωνο ότι από θαύμα πραγματικά δεν έχουμε νεκρούς. Ναι. Όχι νεκρό, ξαναλέω νεκρούς. Νεκρούς. Επίσης έχει προηγηθεί το πιο επεισοδιακό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Με εμπριστικές δηλώσεις παραγόντων, παικτών κτλ. Κτλ. Με ανακοινώσεις original, θύρα 4 εκατέρωθεν. Για να καταλήξω τι θέλω να πω. Μια τέτοια εκδρομή τέτοιου μεγέθους από 5, 15, 20 χιλιάδες δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο από τους οργανωμένους. Ναι. Οι οργανωμένοι σε κάθε ομάδα παγκοσμίως, ακόμα και στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτη που έχουν δισεκατομμύρια φιλάθλους, είναι 5, 10, 15 χιλιάδες. Φίλε, εμείς στον κόσμο. Είναι στο πέτρο σταθερά. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Εμείς στον κόσμο αυτό, δεν τον κρίνουμε οργανωμένοι ανοργάνωτοι. Βλέπουμε, ας πούμε, την κερκίδα και κρίνουμε. Έχει τώρα, άλλα σε αυτό το τελικό, με συγχωρείς πολύ. Δεν γίνει sold out. Δεν θα πούμε ότι φταίνει οργανωμένοι, δεν φταίνει οργανωμένοι, φταίει κάποιος κτλ. Θα πούμε όμως ότι ήδη η ΠΑΕΠΑΟΚ προβληματίστηκε και το λέει και το ρεπορτάζ της εφημερίδας γιατί τέτοια αποχή. Εννοείται, μισό λεπτό να κλειώσω. Αυτό που θέλω να σου πω ότι για να βγει ένα τέτοιο νούμερο με 17, 20, 25 χιλιάδες θα πρέπει να έχει συμμετοχή και από τον απλό κόσμο. Ο απλός κόσμος τώρα παίζει με σύγχρονο. Μα και στο συλλαλητήριο, συγγνώμη. Και στο συλλαλητήριο. Και στο συλλαλητήριο που πήγατε 2.500-3.000. Ναι, τώρα έχει δίκιο, απλά δεν θέλω να ανοίξω θέμα του συλλαλητήριου, είναι άλλη κουβέντα και θα το πάμε αλλού. Θέλω να σου πω για την εκδρομή για να μην καθυστερώ κιόλας. Να πάρει ο μπαμπάς το παιδάκι του, να το βάλει στο πούλμαν και να ρισκάρει μέχρι και την ίδια τη ζωή με το κλίμα που υπάρχει με βάση τα περσινά και όλα τα φετινά που έχουν προηγηθεί. Να ρε το φίλε, κάνει αυτό. Φίλε, μην με τα λες εμένα αυτά. Δηλαδή, πριν 10-15 χρόνια έβαζε ο μπαμπάς το παιδάκι του στο πούλμαν και γινόταν οι εκδρομές. Έχεις δει κανένα παιδάκι με τον μπαμπά και την μάνα να πηγαίνει στο πούλμαν? Δεν είχα προηγηθεί όμως όλα τα φετινά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί ρε φίλε, παλιά δεν έπεφτε ξύλο, δεν πέφταν κοτρώνες. Τι με λες τώρα? Δεν ήταν έτσι, ρε. Δεν ήταν έτσι. Να σου πω λίγο. Έχεις ζήσει δεκαετία 80-90.
Δεν έχω ζήσει με 22 χρόνια. Σπασμένα κεφάλια στην Τούμπα να πηγαίνουν Αριανοί. Πού, παντού. Παντού ρε γινόταν. Βιτρίνες κατεβασμένες. Αυτοκίνητα σπασμένα. Λεωφορεία καμένα. Φύγε, φύγε. Άστο φίλε, πολύ μακρηγόρη. Δεν μου λες. Μου κάνεις δελασάλ την εκπομπή. Θα σε παραδεχτώ αν βρεις από πού είναι αυτή η φωτογραφία τραβηγμένη. Αυτή η φωτογραφία που είναι τραβηγμένη. Ναι. Κέντρο της πόλης. Παραλία. Πού. Την πιο εύκολη ερώτηση του κόσμου του κάνω. Ναι. Το παίζει ιστορία μάγκα και δεν κατάλαβε από πού είναι. Δεν κατάλαβα, ρε κόκκινε, πού είναι. Αυτή η φωτογραφία είναι από τα δικαστήρια, φίλε. Ποια δικαστήρια? Το πάρκινγκ απέναντι από τα δικαστήρια είναι αυτό. Και τι να κάνω, όμως. Για να καταλάβει, εδώ είναι τα δικαστήρια. Ναι. Δες νερό που έχει. Δες. Ναι. Δες. Πρόβλημά του. Μισό λεπτό. Έχει ξαναδεί τόσο νερό. Ναι, δες. Ναι. Άμα κλέψετε. Στου δρόμου τη πόλη. Ναι, άμα ξανακλέψει. Άμα κατακλέβετε. Άκουγε να ξέρει. Φτάσου, ρε κόκκινε, λίγο ένα λεπτό σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα. Με τη μύρλα σα όλοι. Δεν είναι μύρλα. Εσύ επειδή μπερδεύεσαι, το θέμα είναι πού. Τι έβρεξε, ρε στην κόκκινε. Κεντρική διαχείριση, δηλαδή. Περνούσε το νερό, έσκαβε. Περνούσε η αποχέτευση, έσκαβε. Περνούσε η ΔΕΗ, έσκαβε. Περνούσε το φυσικό αέριο, έσκαβε. Δεν κλέβανε, αντί να έχουν μία κοινή γραμμή, δηλαδή να υπάρχει μία κεντρική επιτροπή η οποία του οργανώσει. Φταίει η βροχή και ο Θεός γι' αυτό, ρε. Όχι, ρε φίλε. Ποιο φταίει γι' αυτό. Σκάψανε 10 φορές τον κάθε δρόμο για να περάσει ο κάθε. Ποιο φταίει γι' αυτό, ρε. Για τη βροχή που έπεσε ένα τέταρτο και έγινε αυτό, ποιο φταίει. Τα ίδια έργα ήταν και πριν από 15 ποιος χρόνια. Ποιο φταίει, ρε. Καταρχήν είναι μεγαλύτερη ποσότητα βροχή που πέφτει τώρα. Δεν με νοιάζει, ρε. Σε ένα πολιτισμένο κράτος, 4 τόνοι βροχή να πέσει δεν γίνεται. Λάθος κάνει. Πάμε επόμενη. Και γράμμα. Το Παρίσι πέρσι πλημμύρισε και γέμισαν ποντίκια με το Σικουάνα. Υπάρχει. Υπάρχει η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, ναι. Η οποία επηρεάζει, ναι. Κατάλαβε το αυτό. Ναι, 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 ναι. Και δεύτερον, ναι. Υπάρχουν κάποια φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις. Τι φυσικά φαινόμενα, ένα τέταρτο βροχή έριξε, ρε ηλίθιε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι ποσότητα νερού. Και τι έγινε. Καλά. Πρέπει να πληγείτε σαν τα ποντίκια κλεφταράδες. Τι έγινε όμως, να λες. Τι έγινε. Ό,τι λεφτά πήρατε για υποδομές. Πες τη Λίλα να μου φέρει τα ονόματα. Άντε ρε, μη με κόβεις, ρε κόβεις. Άντε να σε κόψω στα δύο τώρα. Ό,τι λεφτά πήρατε, ρε κλεφταράδες Έλληνες, για τις υποδομές, τα φάγατε. Γι' αυτό έγινε. Ολυμπιακά έργα κάνατε το 2000, πότε ήτανε. 4, τα φάγατε. Ό,τι επιχορήγηση πήγατε, πολιτιστική πρωτεύουσα κάνατε, τα φάγατε. Μην κλαίτε, ρε. Επόμενος. Μην κλαίτε, ρε κλαψιάριδες, καζατζίδιδες, κλεφταράδες. Ορίστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έριξε 10 λεπτά βροχή, φύγανε τα ποντίκια και φταίει η θεομηνία, λέει. Άντε, ρε κλεφταράδες, φύγετε από εδώ. Άντε, παλιοκλέφτες. Πάμε στην Αθήνα να πλημμυρίσει εκεί. Πάμε, φίλε, ναι. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω για το εδώ πολυτεχνείο που είπες. Ναι. Μπράβο σου, γιατί αυτή τώρα είναι στην Παγκόσμια Τράπεζα που έβριζε και παίρνει 15.000 το μήνα. Καλά σε κάνει, ρε. Καλά σε κάνει. Που είναι, που είναι, που είναι. Καλά στην τράπεζα. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, κάπου στην Ελλάδα. Καλά σε κάνει. Τράπεζα, ένα οργανισμό. Κάτσε τώρα να πάρει 300 ευρώ σύνταξη, κορόιδο. Κάτσε να βουλώσει κάνα σωληνάκι σου, καμιά πέτρα. Να θε κάνα χιλιάρικο να στη βγάλουν, κορόιδο. Ιδόπουλη τεχνείο η βλάχα. Ιδόπουλη τεχνείο. Άντε μπράβο. Κάτσε τώρα 10 λεπτά βροχή να πνίγει σαν τον ποντίκι. Ιδό Πολυτεχνείο. Κλεφταράδες του Πολυτεχνείου. Ιδό Πολυτεχνείο. Βγάζουν μέσα από το Λευκό τον πύργο τους τουρίστες και τους μαθητές από τα παράθυρα. Ιδό Πολυτεχνείο. Γιατί πλημμύρισε. Όχι στη Γιάρο θα τους έστελνα εγώ. Όχι στη Γιάρο. Πιο κάτω από τη Σαντορίνη έχει ένα γαϊδουρονί. Εκεί θα τους έστελνα. Πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Πάμε επόμενη, ναι. Έλα. Ιδό Πολυτεχνείο. Ραπτόπουλος. Ήθελες και εγκόμενο το Κιμούλι. Λέγε. Έλα ρε Ραπτόπουλε. Τι έγινε ρε κούτρι. Γιατί δεν το λέει. Πόλης είστε, γιατί δεν το φωνάζεις όπως το φωνάζεις. Τι έγινε ρε κούτρι. Δεν θέλω να το φωνάξω γιατί είναι πολύ κουλό. Τι έγινε Ολυμπιακός με τον κούτρι. Αγγερίνε. Τέταρτος βγήκε ο Ολυμπιακός με τον κούτρι. Περίμενε. Λοιπόν, να πω κάτι στους παοξίδες. Για τον ντέρμπι μεθαύριο. Ρε παιδιά. Να προσέχετε γιατί την ΑΕΚ την έχετε βάλει, για τους οπαδούς μιλάω τώρα έτσι, όχι για τις ομάδες. Την έχετε βάλει ότι παίζετε με Ελβετούς ή με τη Λάρισα ή με οτιδήποτε. Είναι πολύ και σκληροί, μην νομίζουν ότι θα έρθουν να τους δέρνουν από το... Και εσύ Ραπτόπουλε να προσέχει, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Σε όλα τα διόδια θα σας περιμένουν, να ξέρεις. Τι με περιμένουν. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, θα σας περιμένουν. Ποιος θα με περιμένει μέσα στα διόδια. Ρε, όχι εσένα ρε προσωπικά, εσένα τι άσε κάνεις. Εμένα το πολύ πολύ να με περιμένει κάνω στα δημοσιογραφικά, κακό όχι. Του κεφαλιού του. Όχι. Καλά που λες για δημοσιογράφους και εσύ, μην λες για τους αεξίδες δημοσιογράφους, έχει κάτι βουνά. Κακό του κεφαλιού του, δεν ξέρω τι βουνά.
Δεν με νοιάζει τι βουνά έχει. Τι έστειλε το μήνυμα, όποιο τον πλησιάσει θα δει τα ράδια για ανάποδα. Έλα κόκκινη, έλα στο καφτατζόγλε, δεν πα κοινικά για τον κοφίδι. Έλα. Άσε τώρα, για τέτοια δεν είσαι. Δεν μπορεί να πουλιάσει να μιλήσει κανένα άλλο. Τι σε σύρε. Έγκα μου το. Λοιπόν, θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ειλικρινά μιλάω τώρα. Δεν του χωνεύω αυτού, αλλά να κάνω μια πρόβλεψη για το σκορ. Ναι. Μ' ακούς, ναι. Βλέπω 2-0 φίλε και εύκολα. Ποιος? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Και εύκολα. Ναι, ναι. Αφού δυστυχώς. Έχει κλατάρει η ΑΕΚ, έτσι λέει ο Φαλακρός. Ρε, ποιος έχει κλατάρει. Ο Ραπτόπουλος έχει κλατάρει γιατί ούτε σπάρινγκ δεν μπορεί να κάνει. Η ΑΕΚ φίλε 2-0 και εύκολα. Για να βγάλουμε κανένα δίλεπτο. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι για τον κόκκινο, τον φίλο μου. Ναι. Προχθές σε πήρε κάποιος τηλέφωνο, ένας Ηρακλειδέας. Ναι. Δήλωσε Ηρακλειδέας. Έκλασε μέντε. Ηρακλειδέας από τη θύρα 10 που δήλωσε. Δήλωσε. Κομμουνιστή τη θύρα 10. Δήλωσε. Ναι. Τι δήλωσε ήταν. Ναι, αλλά... Άφησε και όνομα και επίθετο. Στεναχωρήθηκα γιατί φίλε είδα ένα τρόμο στη φωνή σου και δεν το περίμενα αυτό από σένα. Σε μένα. Δηλαδή έπρεπε να ξυθεί δυναμικά. Ό,τι μου τι φοβάσαι. Ναι. Το είδα ρε φίλε, το αισθάνθηκα. Όχι μόνο εγώ. Άμα λέω ψέματα. Ή άμα δεν το να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους που το νιώσανε. Αφού έτσι, άλλαξε βρακείο με το που έφυγα, άλλαξε βρακείο. Δεν άλλαξε βρακείο, άλλαξε διαδρομή. Καυτά τζόγλια δεν πάει. Λέει, τώρα μου λες κάτι το οποίο είναι αστείο. Το κάνεις με πολύ πιο κυριλέ τρόπο. Το κάνω. Ωραία, ρώτα τον Ραπτόπουλο δίπλα σου. Να το ρωτήσω τι, μα δεν ξέρω τι αισθάνομαι. Δεν, όχι ρε, σου λέω τι αισθάνθηκε ο κόσμος. Μπορεί να κακώς αισθάνθηκε. Δεν υπάρχει πιο θέμα, όχι. Απλά στη φωνή σου το κατάλαβα. Στη φωνή μου είναι... πιο... έγινε μεταλλική. Σταθερή. Έγινε σταθερή. Δηλαδή, άμα σου λέγε κάποιος άλλος κάτι, κατευθείαν γίνεσαι δυναμικός, κλείνεις, δεν είναι εδώ πέρα που σε πρόσβαλε. Με πρόσβαλε, με ποιο τρόπο με πρόσβαλε. Ότι θα σε βρω, θα σε κάνω. Τον είπα, έλα να με βρεις. Ναι, ναι, και με τρεμάμενη φωνή. Ναι. Λάθος κάνεις. Έλα να με βρεις ό,τι ώρα θες. Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Απλά. Είπε, θα σε βρω στο γήπεδο. Να και να μην μασάζε, φίλε. Δεν μπορεί να σου κάνει φίλε, καθαρός ουρανός, δεν φοβάται τίποτα. Ναι, αλλά σε βρω μικρό. Τώρα ο άλλος εδώ πέρα σε τρόλαρε και εσύ. Εντάξει. Ο διπλανός μου καλλιεργεί πράγματα τα οποία δεν υφίστανται και λέει βλακίες συνεχώς. Και να πω κάτι για αυτούς με τα φουστάνια, ρε φίλε. Ραπτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ που έχεις και κόρη δηλαδή, άμα σου φέρει ένα γαμπρό ναι. και έχει δύο πατεράδες, τι θα κάνεις, θα πας με τα συμπεθέρια να φας μεσημεριανό. Τι να σου πω, ρε φίλε. Θα πας. Γιατί εσύ τι νομίζεις, ένα λεπτό. Δηλαδή, αν φέρει φυσιολογικούς συμπεθέρους, εγώ νομίζω θα πάω να φάμε τους συμπεθέρους. Εγώ σου λέω για αυτό τώρα. Πες εγώ να σου πω ένα άλλο. Διάλειμμα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Περάσαμε κάτι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Έχεις δύο με φουστάνια, τι θα κάνεις. Πρόβλημά τους. Θα τους κεράσει κιόλας. Φοντάν. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Για χρώματα εσωτερικών χώρων επιλέξτε μόνο τα καλύτερα, Vitex Classics και Vitex Eco με την υψηλότερη καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με Class 1, αφού μπορείτε να βάψετε ό,τι θέλετε μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και φυσικά στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στον Εύασμο, η ΘΑΕΚ 62 Ματών Τρίτσι, εκεί όπου υπάρχουν 1100 τετραγωνικά μέτρα να βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και φυσικά ιδέες ανακαίνησης με τηλέφωνο το 2310-303-173. Τις προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση του Τζόρτζ κερδίζουν ο κύριος Παλιούρας Μιχάλης, ο Τέγος Φίλιππος, ο Γιώρτης Αντώνης, ο Βεγουδάκης Ιωσήφ, ο Καμπερίδης Γιώργος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Καλαβριανός Ιωάννης, ο Γιώργος Μπαντές, ο Λαμπρόπουλος Γιάννης και ο Γολσουζίδης. Εύκολο είναι να πει. Γολσουζίδης Δημήτρης. Δεν γελάω με σένα, με το επίθετο. Πάλι ο Βεγουδάκης κέρδισε. Το Βεγουδάκη. Σύφης, οδηγός πούλμαν του Ζορμπίδη. Τον δίνω στα ίσια. Λέγε. 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 Κρατά. Έλα φίλε. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να πω στον φίλο τον Αεκτή ότι αυτά δεν είναι αρσενικά πράγματα το να σε περιμένουν στα διόδια. Τι δηλώνει αυτό το ραντρισμό, δηλώνει θα σε περιμένουν στα διόδια να κάνουν τι, να συμπέσουν πέντε άτομα δηλαδή. Και βγήκε αυτό το είπε άντρας. Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί έτσι γίνανε. Ναι, τι είναι αρσενικό πράγμα αυτό τώρα να βγαίνει όλα να σε λέει ότι θα σε περιμένουν πέντε άτομα φουσκωτή στα διόδια. Κοίταξε, έτσι. Γιατί εμείς τι είμαστε, λίγοι είμαστε. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. 280 πούλμαν. Στα διόδια δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Κοίτα, άμα βρούνε τίποτα, θα σου πω.
Κάνα σαν και εμένα με το κόρτο που ανακατεύω με δύο-τρει, μπορεί να μα την πέσουν. Έτσι. Αυτό λέω, αυτό λέω, ναι. Το πούλμα πώ θα το πε. Θα βγουν οι αούγκανοι απ' έξω και θα του κάνουν μπάουλο στο ξύλο. Κάνα σαν και εμένα που πάω αμέριμνο με κάνα φίλο μου φουκαρά ήσυχο. Αμέριμνο. Έχει το αυτοκίνητό του αυτή τη στιγμή. 38 πυρούνια. 42 κουτάλια. Λοιπόν, τέσσερις καριοθράφτες. Σκάσε, λοιπόν. Ένα γουδί. Λοιπόν, τρισήμιση ρόπαλα, κάτσε, δεν τελείωσα. Δύο σκουπόξυλα. Μία ηλεκτρική σκούπα, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί την πήρε. Εντάξει, εσύ μπορεί να πεις ότι έχει σκουκαρίστρες τώρα. Άλλο λέω, ότι είναι αρσενικό να πεις ότι θα πάω να βρω έναν άνθρωπο, Ραπτόπουλε, όταν θα κατεβαίνεις. Γιατί είπε προσωπικά αυτό, Ραπτόπουλε, όταν θα κατεβαίνεις. Θα σε βρούμε στα διόδια, θα είναι φουσκωτή εκεί. Δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Μην γίνεσαι Ραπτόπουλος τώρα. Έτσι, άλλα λένε κι άλλα. Έτσι, έτσι όπως θα είμαι ντυμένος εγώ, δεν θα με πάρει χαμπάρι κανένας. Θα ντυθεί καλόγρια. Στον επόμενο. Θα ντυθώ κομμουνιστής. Θα φωνάζω Ιδόπουλη Τιχνίου. Μπας και με διορίσουν πουθενά και εμένα. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι φίλε. Ιδό. Ιδό. Όχι εδώ. Ιδόπουλη Τιχνίου. Ιδό. Ιδό Πολυτεχνείου. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Από Ανόβερο παίρνω. Καλώς το. Δεσμό... Πάω Ανόβερο. Ανόβερο. Λοιπόν, είμαι ο Ανέστης. Έλα Ανέστη. Ακούω ναι. Με πολύ ευλάβεια και εξεπλήσω γιατί αυτά τα πράγματα που βγήκε ο εξής και λέει να θα μας περιμένω και θα μας κάνουν. Εδώ είναι μια γιορτή. Δεν αξίζει. Ολυμπιακός είναι αυτός που είπε και το είπε και λέει Αυγερίνε πρόσεχε λίμι σου την πέσου σε κανένα δύο-δύο. Δεν πρόκειται. Ωραία Γρηγόρη, εντάξει το δέχομαι. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τη διαιτησία. Μας κλέψανε το πρωτάθλημα και τώρα με την ξένη διαιτησία ναι. Είμαι 100% θα ναι. Τα ξαναπούμε μετά το Σάββατο ναι. Ότι το κύπελο θα έρθει στο Λευκό Πύργο. Μάλιστα. Διότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και οι ξένοι θα παίξουν 50-50. Ναι. Μην πεις άλλα τη Δευτέρα. Ορίστε. Μην πεις άλλα τη Δευτέρα μα να δώσει γιατί αυτό. Όχι, όχι, θα αυτός σε πάρω εγώ. Ή χάσω, μην κερδίσω. Ισπανόθηνε αυτό. Ισπανόθηνε. Οι Ισπανοί είναι άστα να πάνε. Εσύ κόκκινε Ισπανόθη είσαι. Ωραία. Ισπανόθη. Εσύ είσαι Ισπανόθη. Εφόσον εμείς είναι λυπηρό αυτό το πράγμα ότι δεν έχουμε άξιους διαιτητές και παίρνουν, είναι κατευθυνόμενοι. Επόμενο είναι. Δεν μου λες πόσο χρόνο είσαι. 70. Εγώ, 70 είμαι Κώστα. Γλυκέ μου άνθρωπε. Απέξω στοίχημα. Δεν μου λες. Κώστα, εγώ είμαι, όταν... εγώ είμαι παοξής από τα γενοφάσια μου. Εντάξει, άκου εμένα. Έχω μεγαλώσει στην Πολύθη. Ναι. Είμαι δραμηνός από τα Κύρια. Ναι. Και τώρα είμαι στη Γερμανία. Λοιπόν, για την ιστορία. Εγώ θα σου πω κάτι για την ιστορία θα σου πω κάτι. Ότι ο ΠΑΟΚ αποχώρησε διαμαρτυρόμενος σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, του το ακυρώσανε γκολ με ξένο διαιτητή Βούλγαρο. Εντάξει, το κόμμα. Άμα σου λέει το κάτι θυμάμαι, αυτό. Το θυμάμαι. Ναι. Αλλά είναι το θέμα ότι αυτή η δική μας και ο Σιδερόπουλος είναι άξιος. Άξιος ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι. Αλλά είναι κατευθυνόμενοι όλοι αυτοί οι ρεκόρ. Όλοι. Από το Μελισσανίδη. Λοιπόν. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Γλυκός άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχουν έχει σωστά πράγματα στην Ελλάδα. Άστο. Το μνημόνιο ήρθε και στο ποδόσφαιρο. Από Ανατολική Στράκη έφυγα στις 3 και είμαι στο παλιό 4-24 και είναι 3.30. Αμπελόκι, που λέει τι ώρα θα φτάσουν Λεβέντες. Καλή δύναμη, φίλε. Καλό κουράγιο. Παρακαλώ. Τη δίνει κουράγιο να πάει στου αμπελόκηπου. Τον είπα καλό κουράγιο. Αφού θα πάει, καλό κουράγιο. Δηλαδή, αν είχε κάνει πολύ υποδα στο έντερο, τι θα τον έλεγε. Κουράγιο του λε να πάει από εδώ μέχρι του αμπελόκηπου. Το λε κουράγιο να έχει. Τι να τον πω, αφού θα φτάσει πλήρη σε πόση ώρα. Μες. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω εκτίμηση τη κατάσταση. Εσύ. Λέω καλό κουράγιο. Δεν έχει εκτίμηση να κάνει. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σα. Παναγιώτη Σάκη από Κολυνό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο να σε πειράξει κανένα. Καλά, μην τα λες αυτά. Μπορώ να πειράξω εγώ κανένα. Όχι, ρε παιδάκι, μ' άσχετε από αυτό. Αλλά δεν μπορείτε, φίλε Κώστα, να βγαίνει τώρα γάβρος να λέει σημεία, λόγια για τον Τεμέκα από το ότι είπαν οι αξίδες και να βγαίνουν οι σημεία οι παοξίδες και να σχολιάζουν και να. Μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι παοξίδες τι πίνουν, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο, α πούμε. Δεν μπορείτε κανένα να σε πειράξει. Είσαι ήρωες.
Είσαι Λεβέντης. Είμαι ήρωας και Λεβέντης. Είσαι. Ναι, γιατί είσαι, να σου πω κάτι, είσαι ο ήρωας. Είσαι. Γιατί είσαι ο μόνος που λες Λεβέντης. Τις αλήθειες. Είσαι αρσενικός. Μη λες πράγματα για μένα, θα σε διακόπτει ο κόκκινος. Δεν το αντέχει. Είσαι. Δεν το αντέχει, ρε φίλο κόκκινο. Είσαι πανός. Δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει ο καημένος. Δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει. Συνέχισε! Ρίξε πράγμα! Να βγαίνει κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε καραπαπάς Ολυμπιακός και να εκφράζει κατά για την ΑΕΚ. Να είσαι καλά, φίλε. Ορίστε. Έλα, κούλα FM. Κούλα FM. Σωστά πήρατε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ραπτόπουλε. Ναι. Πέρυσι ήσου στο Βόλο, έτσι δεν είναι? Πώς δεν ήμουν. Γέννησαν οι οπαδοί της, τέλος πάντων, της ΠΑΕΑΕΚ 2014. Όχι, ήταν η κερκίδα τους πολύ μέτρια. Και πηγαίνησαν. Όχι. Αυτοί δεν είναι ικανοί να κάνουν 200 χιλιόμετρα, να πούμε, τα γατάκια. Λοιπόν, προς τους οπαδούς, μην νομίζεις επειδή δεν βγαίνουμε και μιλάμε ότι τρώμε από την ίντρικά σου, εντάξει, εμείς θα μιλήσουμε στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Δεν θα μιλήσουμε στα FM. Άκου, λέει. Εντάξει. Έτσι. Έγινε ραπ. Έγινε αγόρι. Άντε κούλα FM, γεια. Κούλα Γρηγόρη, λέει, πες το διπλανό σου τον άσχετο και επικίνδυνο. Εγώ. Ότι πέρσι τη Γερμανία είχε 511 νεκρούς από βροχοπτώση στη Στουτγκάρδη. 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 Ναι. Και από και εκεί τα φάγανε. Προφανώς εκεί ότι... ήταν ακραίο καιρικό φαινόμενο. Εδώ όμως με 18 λεπτά βροχή δεν ήταν. Θα μας πούν οι ειδικοί, όχι εσύ. Τι θα μας πούν? Κάποιος ειδικός θα μας πει. Εγώ είμαι ειδικός. Την ποσότητα νερού, ξέρω, που έπεσε. Ξέρω πολύ καλά τι επιχορηγήσεις πέσαν τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Και κατά 80% που πήγαν τα λεφτά. Okay. Οπότε δεν λυπάμαι αν πλημμύρισαν ή κάνανε. Λυπάμαι αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί και δεν φταίνε σε τίποτα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτά που λέτε είναι καιρικό φαινόμενο και ακραίο, είστε επικίνδυνοι. Πάμε παρακάτω. Οκ, okay, ακούγεσαι. Εντάξει. Ναι. Έλα, φίλε. Λυπάμαι τη γιαγιά που την παρέσυρε πάνω. Τη σώσανε. Τη σώσανε. Ναι. Αυτοί είναι τα θύματα. Οι άλλοι που κλέβανε, οι άλλοι ταράδες, δεν είναι καθόλου θύματα. Λοιπόν, ότι είναι θύματα. Άντε, μπράβο. Ναι. Το ότι τους ψηφίζετε και ότι τους έχετε εκεί και τους γλύφετε, καλά να πάθετε. Ποιος και εσείς και εγώ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι. Καλώς το να. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Τρία σχόλια. Τρία σχόλια. Κύριε Κόκκινε, καταρχάς για χθες ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είσαστε ηρακλειδέας δηλωμένος. Έτσι είπα αυτό. Είμαι, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσοι σας ακούω. Από τότε που γεννήθηκα. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ, κύριε Κόκκινε, δεν είμαι ηρακλειδέας. Έτσι, θα σας πω τι ομάδα είμαι. Εγώ, κύριε Κόκκινε, αν είχα το δικό σας το βήμα και ήξερα όλα όσα έχουν κλέψει μέσα από τον Ηρακλή και ήξερα ότι ο Ηρακλής θα ανέβει, γιατί το ξέραμε όλοι ότι θα ανέβει πάλι. Χρεωμένος. Εσείς ξέρατε ότι θα ανέβει. Συγγνώμη λίγο, δεν ξέρατε ότι θα ανέβει κατηγορία. Εντάξει, Ηρακλής είναι. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι από όλο παραλημνίου. Καλά, δεν θα μαλώσουμε είναι, γι' αυτό. Είναι τουλάχιστον υπερβολικό αυτό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, εγώ, κύριε Κόκκινε, αν είχα το βήμα σας, είμαι εκ του ασφαλούς, θα το λεπτό, αν είχα το βήμα σας, κύριε Κόκκινε, και σαν οπαδός, δεν υπήρχε περίπτωση από την ώρα που έπεσε η ομάδα μου να μην, με κάθε ευκαιρία, να μην διατυμπάνιζα αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι πρέπει με κάποιον τρόπο ακούτε, να καθαρίσει ακούτε, η ΠΑΕ. Ακούτε, διότι ακούτε κάθε μέρα. Ακούτε κάθε μέρα. Συγγνώμη λίγο. Ανεβαίνετε τώρα. Ακούτε κάθε μέρα. Βεβαίως, φυσικά. Κάθε μέρα σας ακούω. Δεν νομίζω, κύριε μου. Κάθε μέρα σας ακούω, πιστέψτε με. Κάντε λάθος, κύριε μου. Τέλος πάντων. Σας κάνω αδιάβαστο. Ξέρει ο Κόκκινε. Ούκο λίγες φορές έχω μιλήσει για την ΠΑΕ, το τι θα παραλάβουν την επόμενη μέρα και ότι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Όχι τέλος λοιπόν, πάντων. Ένα δεύτερο που να ακούσω να, πω, να χρεώνομαι πράγματα που πρέπει να χρεωθώ. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Δεν σας χρεώνω προς Θεού. Έτσι. Εγώ κριτική απλά, μπορεί να μου κάνεις. Θεμητό. Σου λέω. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Έχει γίνει άπειρες φορές. Και μάλιστα η διπλανή μου τσιρίζει. Μην μιλάς για Ηρακλή, πέφτει ακροματικότητα. Πάμε παρακάτω. Επειδή εκτιμώ το μέγεθος του Ηρακλή, γι' αυτόν τον λόγο και μόνο είπα ότι. Και βλέπω ότι μια ομάδα σαν τον Ηρακλή ξαναβγαίνει κατηγορία και βγαίνει ακόμα πιο χρεωμένη. Δεν βγαίνει πιο χρεωμένη, αυτό σας εξηγώ. Τέλος πάντων, καλώς. Όσον αφορά μα πώς βγαίνει πιο χρεωμένη, από πού προκύπτει αυτό? Μα συγγνώμη, χθες είπατε ότι τα χρέη τα οποία είχε ο Ηρακλής έχουν τοκιστεί κιόλας πλέον. Ναι, υπάρχει ένας διακανονισμός, κύριε, για τα χρέη. Καλώς, εντάξει. Ο οποίος θα εξαγγελθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων και όχι από μένα. Εντάξει, οκ, okay, καλώς κύριε Κόκκινε. Όσον αφορά τον τελικό, εγώ πιστεύω ότι θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω ότι
Η ψυχολογία είναι με την ΑΕΚ, η έδρα είναι με την ΑΕΚ και εκτός από την ικανότητα παίζουν ρόλο και αυτά τα δύο. Παίζει ρόλο και η ψυχολογία και η έδρα. Γεια σου φίλε. Ναι. Γεια σου. Ναι. Στο άλλο χόρτο. Μ' ακούτε λίγο. Ναι. Κώστα, ναι. Άμα έχεις αυτόν από τον Κορινό, δεν θα σε πειράξει κανένας κάτω να ξέρεις, έτσι. Ναι. Σώθηκες. Δεύτερον, η κούλα που τη λέμε εμείς, που την αποκαλούμε κούλα, γεμίζει 60.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο για πλάκα. Όχι για πλάκα. Για πλάκα. Όχι για πλάκα. Ευρωπαϊκά παιχνίδια, φίλε, γεμίζει 60.000. Φίλε, εμείς δεν θα πουλήσουμε τα εισιτήρια τα 17.000. Φίλε, άκου το να μιλήσει και μετά. Κάνουμε μια κριτική εδώ. Γιατί δεν θα πουλήσετε τα εισιτήρια, πιστεύεις? Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει. Γιατί όμως? Γιατί φίλε, με αυτή τη διοίκηση, σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι, σε θυμάμαι. Με αυτή τη διοίκηση, φίλε, ο ΠΑΟΚ χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή? Δηλαδή φταίει η διοίκηση αν δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το sold out. Γινόμαστε Ολυμπιακοί, Κώστα. Ναι. Γινόμαστε Ολυμπιακοί. Δεν βλέπουμε τη ρίζα του κακού. Η ρίζα του κακού ήταν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να ρίξει 5 φράγκα παραπάνω το Δεκέμβρη και να πάρουμε το πρωτάθλημα χαλαρά. Λες για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Εννοείται. Ναι. Δεύτερον, λάθος επικοινωνιακό. Ο πρόεδρος όμως έριξε λεφτά και του φέραν σαβούρα γιατί ο πρόεδρος είναι άμπαλος. Δεν πήρε λεφτά, Κώστα. Πόσα θα πάρει τον Μπέλκα? Άσε τι θα πάρει, θα πάρει. Όχι, ρε Κώστα, γιατί δεν πήρε. Εγώ δεν το δικαιολογώ τον Μπέλκα. Τι κάνει, ρε Κώστα. Εγώ το Σαββίδι δεν το δικαιολογώ. Γνωρίζω όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν το κατέχει. Και μπορεί να πει, τι χρειαζόμαστε ρε παιδιά, αριστερό μπακ. Ωραία, να πάρουμε αριστερό μπακ. Του φέραν αυτό το χοντρομπαλά που είναι χειρότερος από μένα και τον κόκκινο, τον Αζεβέδο. Φταίει ο Σαββίδης γιατί δεν ξέρει από μπάλα. Του φέρανε, τον πιάσανε τον κόλο. Τον πιάσανε τον κόλο με τον Αζεβέδο. Τον πιάσανε τον Πισινό με τον Μουλέν. Τον πιάσανε τον Πισινό με τον Ελκαντουρί. Δεν ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Μαζί σου το θεωρείς χαζό με πώληση ένα. Χαζό δεν το θεωρώ, οπωσδήποτε δεν το θεωρώ χαζό. Αλλά ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζει και πληρώνει στελέχη αρκετά λεφτά και τα στελέχη του είναι με κριτήρια 10 στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν μου λες, θα ξέρεις ότι θα πάρει ένα κοσαρικάκι το καλοκαιράκι. Ναι, έχει ένα εσόδον-εξόδον τώρα 30 Ιουνίου. Φίλε μου, ναι. Τριετία κλείνει και έχει θέματα του λογιστικά τα οποία θα μελετήσουμε τώρα. Ναι, μπράβο. Έτσι. Γεια σου, φίλε μου. Να σε καλά, να σε καλά. Βέβαια, θα μελετήσουμε τα λογιστικά. Έσοδα, έξοδα, παραστάσεις, ιστορίες. Τριετία κλείνει. Φερνάσι, Αλφαβητέ που λέει και ο κόκκινος. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Έλα. Λοιπόν, τρία πράγματα. Καταρχήν τα χαιρετίσματά μου στην τεράστια εκπομπή σου, Τιταροτεράστιος και εσύ και ο Γρηγόρης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι είσαι το μεγαλύτερο ερπετό που έχω γνωρίσει, γιατί ξέρεις να προσαρμόζεσαι με τον καιρό. Έχεις κάνει το Μετρόπολης κούλα FM, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής. Άμα η ψυχολογία σήμερα στην Ελλάδα των αεξίδων, άκουσέ με, διακρίνω ότι η ψυχολογία των αεξίδων είναι τεράστια. Έχουνε αύρα, έχουνε ανέβασμα. Φίλε, δώσ' μου μισό λεπτό λίγο, γιατί από την ανάγκη του να μιλήσει ο προηγούμενος φίλος δεν μ' άφησε να τοποθετηθώ. Λοιπόν, όταν είναι όλα τέλεια για σένα, δηλαδή τι καλύτερο για τον αεξίδα από αυτό που ζει φέτος. Βγήκε η ταινία που μιλάει για την ιστορία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ στέφεται πρωταθλήτρια. Έχει ξεκινήσει να γίνει το γήπεδό της. Όχι 60, 160.000 γήπεδο να είχε, θα το γεμίζανε. Η εφορία και όλο αυτό το καλό κλίμα είναι λογικό να φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Η ΔΕ, εγώ εκεί που μόνο σε ένα σημείο δίνω συγχαρητήρια στη διοίκηση της ΑΕΚ, στο ότι έχει καταφέρει να κρατήσει χαμηλά την μπάλα και να μην υπάρχουν το παραμικρό από έκτροπα. Δηλαδή βλέπεις σοβαρές καταστάσεις στην κερκίδα. Δεν βλέπεις να παρεκτρέπονται. Αυτό ήθελα να πω, σ' ακούω τώρα. Συγγνώμη. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω τι αντισταμινικά παίρνεις, Κωστή, γιατί ξέρω ότι στη σκέψη και μόνο ότι ο απέναντί σου είναι ομόφυλος, βγάζει σπυράκια, κατέφερες να το κάνεις πρώτο θέμα πριν τον τελικό και να ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό. Και σε αυτό σου δίνω respect. Είναι ότι διαβάζω την αύρα της κοινωνίας, τι θέλει να ακούσει. Είσαι ωραίος, ακούω καθημερινά. 10 καφενεία αν γυρίσεις το πρωί, καταλαβαίνεις, και 2 καφετέρειες, τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Τι παίζει.
και το τρίτο να, μισό λεπτό, και... να το ανοίξω το στόμα μου, ρε, καθυστερημένα. Όχι, μην το ανοίξω το στόμα. Δεν το ανοίγω. Σ' ακούω, φίλε. Λοιπόν, και το τρίτο ζω σε μια χώρα η οποία είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα. Έχει το διάλειμμα της 12 με 2 στη δουλειά μου. Το έχω κάνει 1 με 3 για να συμπέφτει με την εκπομπή σου, να σ' ακούω, να το ξέρει. Τιμή μας αυτό το πράγμα, φίλε. Μας κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Έχουμε άλλο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, να είστε καλά. Μην παίρνει μεταλλική φωνή, ρε κόκκινε. Μην με κοιμίζει μεσημεριάτικα. Καλά, να μην μιλήσω. Παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ. Να μην μιλήσω. Έλα, μην μιλήσεις. Ναι. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, ναι. Κόκκινε. Εδώ είναι. Αυτά που είπες πριν με κάλυψες για την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Ήταν πάρα πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι, φίλε. Δεν είναι... όχι, αλήθεια τώρα. Δεν χρειάζεται σοφία. Ραπ, ξέρεις box. Δεν ξέρω, box. Με τον νου του. Παίζω 12 χρόνια. Με το νου του, φίλε, λοιπόν, πάει και κάνει να σου πω εγώ. Λοιπόν, πάει και κάνει, πάει και κάνει το σάκο του. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Λέγε, ρε φίλε, τι θες να μάθεις. 12 χρόνια κάνω προπόνηση 4 φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα παίξω με ένα πυγμάκο. Ένα σαν τον κόκκινο να τον βρω στον δρόμο με τα μάξια, να τον ξαπλώσω σε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι. Τι box ξέρω. Δηλαδή, άρθει ένα που ξέρει πυγμαχία με μετά κάνει... θα λέει μπαμπά! Σταμάτα ρε κόκκινα, με κάνει μαύρο στο ξύλο. Ένα στην ηλικία μου που είναι, που τρώει ρετσίνες και τα λοιπά, αμαλώσω, θα τον ξαπλώσω κάτω, αλλά αυτό δεν το κάνω για αυτό το πράγμα. Το κάνω για την προπόνησή μου. Ωραία, για το οδήγημά μου, για τα αντανακλαστικά μου, για την τα τάκα που θα δώσω. Με κάνει καλό. Δεν κάνω εγώ box τώρα για να δέρνομαι. Είμαι ήσυχος άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Απαράδεκτο να παίρνει ένας γάβρος, ναι, και να λέει, ναι, ότι οι αγκητήρες περιμένουν, θα γίνει αυτό. Να ξέρετε ότι υπάρχουν τρίτοι αυτο, να τα ακούσουν αυτό οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που γουστάρουν να γίνουν επεισόδια. Οι λύθοι υπάρχουν παντού, φίλε. Έτσι, έτσι. Εγώ πιστεύω, έτσι η γνώμη μου, μην εντάξει, δεν είμαι πιστηρικάς, έτσι, ότι δεν θα ανοίξει μύτη. Δεν συμφέρει ούτε τους ΠΑΟΚτζίδες ούτε τους ΑΕΚτζίδες. Φίλε, ας βάλει κανένα γκολ η ΑΕΚ. Υπάρχουν παντού. Σε πόγαμα, ανοίξει μύτη. Υπάρχει ηλίθιος ΠΑΟΚτζίδες που θέλει να παίξει ξύλο και ηλίθιος ΑΕΚτζίδες που πρέπει να παίξει ξύλο. Γιατί είναι ηλίθιος. Είναι λίγοι κόκκινε. Δεν κατάλαβες. Για μένα αυτός ο οποίος θα πλακωθεί για τα συμφέροντα μιας εταιρείας είναι ηλίθιος. Σταματάω εκεί. Λοιπόν, και τρίτο και τελειώνω. Ναι. Απαράδεκτο αυτό που έγινε στη Βουλή. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κόκκινο με αυτά που είπε, ότι ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι, ναι. Δεν είναι σωστό όμως ανθρωπιστικά, ναι, ένα παιδάκι να μεγαλώνει με δύο άντρες, μαμά, μπαμπάκ ή με δύο γυναίκες. Το παιδί δεν υπάρχει. Μια χαρά μεγαλώνει. Άμα πέφτει το μαλλί και το αγαπάς το παιδάκι, μια χαρά. Το σκυλί γιατί μεγαλώνει. Αχ, φίλε, το βλέπεις, κατάλαβες, θέλει να τα πηγαίνει καλά. Άστονα. Το γυαλίζει το πόμολο κι αυτός. Να είσαι καλά. Ένα λεπτό. Και εσύ στο Άγιον Όρος που πας, τι. Έλα, για... ξεσκόνεις, ναι, τον κουραμπιέ σου τώρα. Έλα. Εκεί απάνω. Έλα, φίλε. Στα μοναστήρια Βογκάς. Λέγε. Λέγε, φίλε. Ούχα, χαχού. Με τις προσευχές μου, όχι τίποτα άλλο, ναι. Λέγε, φίλε. FM, κλάψα μύρλα και γκύρλα. Ναι, ρε, κλάψα λιγμό σε FM. Τι είσαι, ρε, και φορτωμένο μαγκιά μας. Μη μαγκείς κόκκινο, παίσεις, σου βλέπει από πάνω, μη. Πολύ απογοήτευση έχει πέσει αυτή την πόλη. Δεν γεμίζουν τα πούλμαν, τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν λέγονται πούλμαν. Πούλμαντα. Πούλμαντα. Τα πούλμαντα δεν γεμίζουν. Δεν τα δίνετε τα εισιτήρια στους Λαρισινούς να κάνουν sold out. Τι θα γίνει, να πούμε. Εσύ τι είσαι, τυρί. Τι είμαι, για τυρί, με τυρί. Γεια σου, ρε Λάρισα. Αεξίδικο τυρί. Ναι, δηλαδή, ναι, συγγνώμη, στο Λάρισα ΑΕΚ που όταν έφαγε τον γκολ από την ΑΕΚ στο 95. Το πανηγύρισες? Αν το πανηγύρισα, λέει, βούηξε όλη η πιλωτή εκεί πέρα. Εσένα μας βρουν ο Ποπά. Να μας βρει ο Ποπά, η Λάντα σε κυνηγάει. Πρωτάθλημα! Πίπελο! Γεια! Καλή σας μέρα, παιδιά! Ηρακλειδής, με ποιον είστε, κόκκινε, μια και αύριο δεν θα έρθω. Με ποιον είστε, Ηρακλειδής, για πες να ακούσουμε. Ηρακλειδής, με ποιον είστε, μην κάνεις τα μάγουλα έτσι. Με το σεισμό είναι. Με το σεισμό είναι. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Με το σεισμό είναι. Έχω θράσος. Και θα αρρώσω να πω και τι ομάδα είμαι. Μπράβο. Και με, τι, είσαι, με το σεισμό. Με το σεισμό είσαι. Εσύ είσαι αδερφή. Ακούω, ραδιοφωνικά. Αυτό. Δεν τολμάς να πεις με τι είσαι. Είναι με το σεισμό. Ναι. Αυτό ο κοινός είναι με το σεισμό. Τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη. Ο σεισμός με ζήτα ξεκινάει. Κώστα Γιαλαμά. Ο Γιαλάμας με ζήτα ξεκινάει. Σεισμός. Σεισμός. Μάλιστα. Κατάλαβες. Είναι μια συνήθεια. Η συνήθεια που έγινε η Κονσίτα. Κατάλαβες. Εκεί μπουκώνει στο δοντάκι και το σου το κάνει ζου. Γεια.